έγινε με τα 16 αιτήματα της Ρούλας Πισπυρίγκου προς την ανακρίτρια? Ποια η απάντησή της για την κατάθεση του Μάκη Τριανταφυλόπουλου ως μάρτυρα? Όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Πέτρο Κουσουλό και τη Ρούλα Κουσκουρή. Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ με την τεράστια περιουσία και τη διαθήκη του Γιώργου Τράγκα. Ρεπορτάζ και αποκαλύψεις από την εκπομπή. Η ώρα της απολογίας για τον προπονητή ιστιοπλοείας, τον οποίο κατήγγειλε αθλήτριά του για το βιασμό της ενώ ήταν ανήλικη. Απευθεία σύνδεση με το δικαστήριο και το Δημήτρη Δαμιανό. Κι ήρθε η ώρα να προσπαθήσεις και πάλι να κλείσεις την πόρτα για να ανοίξει η άλλη. Κοντά μας έρχεται η λέκτορας εγκληματολογίας Κέλλη Ιωάννου και η Αλεξάνδρα Μάκου, η μητέρα της Γαριφαλιάς που έχασε τη ζωή της στη Φολέγανδρο από το χέρι του συντρόφου της. Μαζί με όλες τις μανούλες που έχασαν με παρόμοιο τρόπο τα κορίτσια τους, βρήκαν τη δύναμη να κάνουν τον πόνο τους δράση και μέσω της καμπάνιας «Γίνε άνθρωπος» να βοηθήσουν ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Μαζί μας στην παρέα και ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Αγγελίδης, που συγκινεί με τις δημιουργίες του για τις χαμένες ψυχές. Ο Νίκος, ένας αγρότης φανατικός θαυμαστής της Ζήνας, μας υποδέχεται στο κτήμα του στη Λάρισα και μας ξεναγεί μαζί με το κοπάδι του στην καθημερινότητά του, που σταματά στις 12 Νταν, καθώς δεν χάνει ποτέ την εκπομπή. Η αλήθεια ζωής ενός αυθεντικού ανθρώπου. Καλό μεσημέρι. Είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας με μια φωτεινή διάθεση, τουλάχιστον έτσι για την έναρξή μας, γιατί η θεματολογία είναι τόσο σκληρή και σήμερα, κύριε Κατερινόπουλε, που πραγματικά έχω πει από εδώ και πέρα, τουλάχιστον τα πρώτα 5-10 λεπτά της εκπομπής, να μας πηγαίνουν και να μας ταξιδεύουν κάπως. Πάντως το ξεκίνημα με αυτό το φανταστικό τραγούδι με φέρνει πολλά χρόνια πίσω. Είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουμε και τους τηλεθεατές μας πίσω, Δημήτρη Μαρέδη, γιατί κάπως έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στην πραγματικότητα. Εγώ έχω να σας καταγγείλω, με αφήσατε μόνο μου σήμερα. Δεξιά και αριστερά δεν έχω κανέναν. Πού είναι η αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφη? Έρχονται, διότι η Ρούλα Κουσκουρή έχει αποκαλύψεις για το θέμα της Πάτρας. Πήρε στα χέρια της πολλά νέα ντοκουμέντα και μελετάει. Στοιχεία. Ναι, αλήθεια, το είδε στη σύσκεψη. Έχει ένα φάκελο τέτοιον η Ρούλα. Έτσι, μπράβο, για να το λέμε. Έχει Δημήτρη μετακινηθεί στο κέντρο. Όχι, είναι αλήθεια, γιατί το ίδιο και ο Πέτρος Κουσουλός ήδη έχει πει, γιατί έχει απορριφθεί το αίτημα για να καταθέσει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Ο δικηγόρος, ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος, θα είναι στην παρέα μας σε πολύ λίγο. Οπότε είναι πολλές οι εξελίξεις και γι' αυτό και η Ρούλα μας είναι αυτή τη στιγμή στο μοντάζ μαζί με τη Μαρία Μανουσαρίδου, για να μπορέσουμε να έχουμε σε λίγο ποια αιτήματα απορρίφθηκαν, αποκαλύψεις πολύ σημαντικές. Όμως είναι εδώ ο Στέργιος μας και Στέργιο, την Τρίτη, όχι αύριο, την Τρίτη να κληρώσουμε 10 βιβλία, 10 ατζέντες για να το πω απλά, 5 στο Facebook και 5 στο Instagram. Βεβαίως, η κλήρωση θα τρέχει και το Σαββατοκύριακο στα social media της εκπομπής. Όλο το τρίμερο. Και στο Instagram μας και στο Facebook. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καταγγελίες σας. Γιατί εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ. Βεβαίως. Και μετά επανερχόμαστε την Τρίτη. Οπότε αυτές τις μέρες για να κληρώσουμε 10 με την επιστροφή. Στην παρέα μας όμως είναι ο Χάρης Λεμπιδάκης, που ήρθε από τη Γερμανία, όπου μας έχει φέρει και πλάνα. Έχουν μπει ήδη στο μοντάζ και τα επεξεργαζόμαστε. Πήγε Μόναχο, πήγε Νταχάο. Σημαντικές εικόνες. Νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο διπορικό που κλείνει τη φετινή σεζόν και μάλιστα θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε ίσως και σε δύο δόσεις. Όσον αφορά το Μόναχο, κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα στο κέντρο του Μονάχου. Πήγαμε σε πολύ ωραία χωριά όπου υπάρχουν Έλληνες. Ένας μεγάλος πλουραλισμός
από ανθρώπων που θέλησαν να συναντήσω σε εστιατόρια, γιατρούς, πήγαμε, δοκιμάσαμε βαβαρική κουζίνα, πήγαμε στην ελληνική κοινότητα και να δούμε όλες τις δραστηριότητες μιας μεγάλης κοινότητας, πήγαμε σε μικρά παιδάκια τα οποία μαθαίνουν μπάλα και σε λίγα χρόνια μπορεί να τα δούμε στην Μπάγερ Μονάχου να παίζουν και να κάνουν την δική τους καριέρα. Και πήγαμε σε ελληνική εκκλησία και είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με αρχιμανδρίτες, με τον αρχιμανδρίτη συγκεκριμένα του ΧΑΡ. Και βέβαια το σημαντικό για μένα, που ήταν μια ασύλληπτη εμπειρία και ήθελα πάντα να το επισκεφτώ, είναι το Νταχάου και το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στον Νταχάου πήραμε... Μου, Γιώργο μου, αυτά τα πλάνα μπροστά. Είναι... Γιατί είναι κάτι σημαντικό που έχει πετύχει ο Χάρης μας και το έχει εξασφαλίσει για τη δική μας εκπομπή. Είναι μόνο για τη δική μας και εκπομπή. Και θα το δουν οι τηλεθεατές και πραγματικά θα γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Στα μαύρα χρόνια μιας δωδεκαετίας, από το 1933 μέχρι το 1945, που δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο στρατόπεδο για να φιλοξενεί πολιτικούς κρατούμενους, αλλά μόνο έτσι δεν εξελίχθηκε δυστυχώς. Πρώτη φορά τις βλέπω αυτές τις εικόνες εγώ, Χάρη, από το Νταχάου. Εγώ πέρασα 3 ώρες εκεί μέσα. Καταρχάς έμαθα την ιστορία. Έμαθα το τι πέρασαν εκεί περίπου 70.000 άτομα που θανατώθηκαν. Μπήκαμε μέσα στην αίθουσα που τους πηγαίνανε. Μην τους πούμε άλλα τώρα, γιατί θέλω να τα πούμε όταν θα το δούμε αυτό. Όμως σήμερα, πέρα από τα όσα συμβαίνουν και στην Πάτρα και με την δέσμευση περιουσίας του Γιώργου Τράγκα που έχουμε αποκλειστικότητες, ο κ. Κουρτζίδης θα είναι και πάλι εδώ σήμερα. Όμως να σας πω το εξής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις γυναικοκτονίες, γιατί το έχω υποσχεθεί και θέλω ό,τι υποσχόμαστε να γίνεται και πράξη. Επειδή λοιπόν οι γυναικοκτονίες είναι 16 στον αριθμό, ζήτησα από τη Μαρία Μανουσαρίδου, έτσι στην αρχή, για να το καταλάβουμε τι είναι το θέμα που θα δούμε πολύ αργότερα, να σας δείξουμε τι ακριβώς έχει συμβεί το τελευταίο χρόνο. Να σας περάσει στο συνειδητό, γιατί καμιά φορά την ακούμε, την ξεχνάμε και πάμε στην επόμενη. Όχι, εδώ είναι όλες. Παρακαλώ. Ιούνιος 2021-Ιούνιος 2022. 16 γυναικοκτονίες μέσα σε ένα χρόνο. 16 γυναίκες που έπεσαν νεκρές από τα χέρια του συντρόφου τους. Τον Ιούνιο του 2021 η 64χρονη Ελένη θα φύγει πρόωρα από τη ζωή από τα χέρια του ενδιαστάσης συζύγου της, έξω από το σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα. Ο 75χρονος δράστης θα της στήσει καρτέρι και θα την πυροβολήσει εξ επαφής. Το καλοκαίρι του 2021 η 26χρονη Γαριφαλιά θα ανασυρθεί νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της Λιγαριάς στη Φολέγανδρο, όπου και βρισκόταν για διακοπές με τον 30χρονο φίλο της, ο οποίος παραδέχτηκε το φρικτό έγκλημα που έπραξε. Ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα Δάφνης και ομολογεί ότι σκότωσε την 31χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν. Μια 43χρονη γυναίκα θα πέσει νεκρή μέσα σε ταβέρνα στη Σωτηρίτσα Λάρισας με 8 σφαίρες από τον 54χρονο σύζυγό της. Η 47χρονη Σταυρούλα θα δολοφονηθεί πισόπλατα με καραμπίνα από έναν 49χρονο μέσα στην επιχείρησή της στο Ρέθυμνο. Ο δράστης, αφού τη σκότωσε, αυτοπυροβολήθηκε και λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε. Μια 55χρονη δολοφονείται άγρια από τον Γεωργιανό σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα, προτού δολοφονηθεί με μαχαίρι, είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αποκαλύφθηκε η τσιμεντωμένη σωρός μια 42χρονης Ρουμάνα σε σπίτι στην Κυπαρισία. Τη μακάβρια λίστα συμπληρώνει η δολοφονία της 32χρονης Ντόρα στη Ρόδο με δράστη τον 40χρονο σύντροφό της, ο οποίος αφού την πυροβόλησε μετά την αποτρόπαια πράξη του, έδωσε και εκείνος τέλος στη ζωή του. Με 16 μαχαιριές σκότωσε τη 48χρονη Νεκταρία στην Ιερά Πέτρα ο 54χρονος σύζυγός της. Ο ίδιος την κυνηγούσε με μανία στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου όπου είχε πάει για να πιάσει δουλειά. Μια νέα δολοφονία γυναίκας από το σύζυγό της αυτή τη φορά στη Λακωνία έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο 40χρονος σύζυγός της έπνιξε με τα ίδια του χέρια την 36χρονη μετά από έντονη λογομαχία και έπειτα ειδοποίησε τις αρχές.
Ο 30χρονος μουσουλμάνος Ρωμά κακοποιούσε σχεδόν καθημερινά την 29χρονη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών τους. Ο ίδιος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ενώ η 29χρονη Τζευριέ είχε πει στους τραυματιοφορείς πως έπεσε από τις σκάλες. Λίγες ημέρες μετά κατέληξε στο νοσοκομείο. Μια 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πυροβολισμούς μέσα σε ζαχαροπλαστείο. Δράστης ο πρώην σύζυγός της που φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Ένας 69χρονος Έλληνας χτύπησε μέχρι θανάτου την 79χρονη σύντροφό του στα Ιωάννινα. Το Μάρτιο του 22 συγκλώνησε το Πανελλήνιο η άγρια δολοφονία μιας 41χρονης μητέρας τριών παιδιών μέσα σε ουζερή στη Θεσσαλονίκη, με δράστη τον πρώην σύντροφό της. Μετά την πράξη του έδωσε και εκείνος τέλος στη ζωή του. Μάιος 2022, στις πηγές του Δήμου Νέστου στην Καβάλα, η πόλη σοκάρεται από την άγρια δολοφονία της 43χρονης Σάιντα. Δράστης ο 55χρονος σύζυγός της και πατέρας των δύο παιδιών τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα φέρεται να είχε ζητήσει από το σύζυγό της να χωρίσουν. Η γυναικοκτονία της 59χρονης στην Προσοτσάνη Δράμας έρχεται να συμπληρώσει το αιματηρό παζλ της βίας. Ήταν ακόμα μια γυναικοκτονία με τον 64χρονο σύζυγό της και δράστη μετά την πράξη του να δίνει και εκείνος τέλος στη ζωή του. Πραγματικά, Δημήτρη μου, ήταν συγκλονιστικό το να το βλέπεις μέσα σε 4 λεπτά όλες αυτές τις γυναικοκτονίες και να παίρνουν όλα τα γεγονότα από μπροστά σου. Αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Είναι περισσότερες πια. Πολύ. Σε λίγο λοιπόν, αργότερα προς το τέλος, θα έχουμε εδώ παρέα που θα μεγαλώσει και θα πούμε πολλά και σημαντικά. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω το εξής, ότι η πρώτη δίκη του MeToo με τον προπονητή είναι σε εξέλιξη. Ο προπονητής απολογείται. Επειδή γνωρίζετε, γιατί είστε στην ομάδα, είσαι στην ομάδα και βλέπεις αυτά που λέει και θα μεταφέρει σε λίγο ο Δημήτρης Δαμιανός, πραγματικά είναι Άρλεκιν. Στάζει μέλη. Έτσι το είπα και εγώ. Ακριβώς. Άρλεκιν είπα. Αυτή είναι η λέξη. Είναι εμένα Άρλεκιν, ξεχνιέμαι. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι όλα αυτά που λέει. Για αλλά παραλία. Εδώ περιγράφει μια υπερβολική αγάπη. Θα τα δείτε κι εσείς. Έχω ζητήσει να γίνει κάρτα. Όπως εμείς το παρακολουθούμε και το λέμε, να το δείτε κι εσείς. Γιατί όταν βγαίνει μια απόφαση τελικά, αν δεν γνωρίζεις τι ακριβώς έχει πει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορείς να καταλάβεις και να δικαιολογήσεις την οποιαδήποτε απόφαση στο τέλος. Να αιτιολογήσεις την απόφαση. Μαζί με όλους τους μάρτυρες. Τώρα, πριν πάμε στο θρίλερ της Πάτρας, γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα οι αποκαλύψεις, Πέτρο μου, είναι πολλές που είπα, έχεις τόσο εσύ όσο και η Ρούλα Κουσκουρή, θέλω να πάμε τουλάχιστον ως τη Λάρισα να γνωρίσουμε το θαυμαστή μου, Χάρη. Βρήκαμε ένα θαυμαστή μου, Πέτρο. Ο ίδιος. Τινάς έτσι. Εν ζωή, ναι. Εν ζωή. Βέβαια είναι εν ζωή. Πήγα, Πέτρο, που λες η Λάρισα, να κάνω κάποια γυρίσματα για Αμερική που κάνω και με πήρε ένας τηλέφωνο, ένας τύπος που δεν τον ήξερα. Με οφθαλμολογικά προβλήματα, να υποθέσω. Όχι, όχι, καθόλου. Σώστας, Βρένας. Και σε πάει και σένα. Αυτό το κουκλάκι το ζωγραφιστό για να το παρατηρήσει κανείς πρέπει να έχει οφθαλμολογικά προβλήματα, Πέτρο. Εντάξει. Αξιο περίεργο και είναι αξιοθαύμαστος ο άνθρωπος. Έτσι θα ήθελα να τον γνωρίσω κι εγώ. Τώρα θα τον γνωρίσεις. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παρλάτζας μας ξανά... Μου έστειλε και τυρί ο άνθρωπος, πες τα. Βέβαια σου έστειλε. Σ' άρεσε το δοκιμάσες. Πού είναι το τυρί. Πού είναι το τυρί, το φαγητό. Εγώ, για μένα το έστειλε, δεν το έστειλε σε σένα. Δεν δοκιμάζεις, δεν το δοκιμάζεις. Όχι, αγάπη μου, το μοιράζεσαι. Είναι για τη Ζήνα και την Έμα. Αμονώ. Ούτε καν για τον Αντώνη. Για τον Αντώνη στην απέξω. Εμείς είμαστε από τα μέρη εκείνα δηλαδή, τίποτα. Γιατί εγώ από ποια μέρη είμαι. Αυτό. Πήγα στα μέρη που... Όταν θα έρθω, αγόρι μου, εγώ θα έρθω να σε συναντήσω. Γιατί τελικά αυτή τη δουλειά δεν ξέρω αν μπορώ να την κάνω. Αλλά εγώ θα έρθω. Έχω και ένα συμμαθητή σου που μένει στη Γερμανία που έχει βαρβευτεί 3 φορές. Ναι, βέβαια, ο Γεωργίου. Έπρεπε να μου πει. Είναι συνταξιούχος τώρα πλέον. Σε δει. Μου στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Ο Άρης, είδες που τα θυμάμαι. Συνταξιούχος. Τους θαυμαστε... Όχι. Όχι. Είναι σεφ εκεί. Ας τα γόρι μου αυτά που ξέρεις. Ένας ξεφυτρώνουν. Κάθε μέρα στέλνει μηνύματα. Έχω εγώ θαυμαστές, παρακαλώ. Βρισκόμαστε 15 χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα στο χωριό Πρόδρομος. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Παρλάτζα, ο οποίος είναι φανατικός θαυμαστής της Ζήνας Κουτσελίνη και της εκπομπής της και θα μας δείξει την αγροτική καθημερινότητά του και όχι μόνο. Θα μας συστήσει την κόρη του και στο συγκεκριμένο χωριό που βρισκόμαστε κατοικούν μόλις 12 κάτοικοι.
Εσένα πώς σε λένε? Ειρήνη. Ειρήνη. Και τι κάνεις εδώ με τα προβατάκια κάθε μέρα? Κάθομαι. Μόνο κάθεσαι ή τα ταΐζεις κιόλας? Τα ταΐζω. Τι τα ταΐζεις? Τροφή. Όταν μεγαλώσεις τι θες να γίνεις? Γιατρός. Γιατρός θα γίνεις? Ναι. Α, θες να γιατρεύεις τον κόσμο, να γίνεται καλά, ε? Ναι. Εδώ η δουλειά που κάνει ο μπαμπάς κάθε μέρα με τα προβατάκια, που έχετε γάλα κάθε μέρα, σου αρέσει? Ναι. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας και πάμε να γνωρίσουμε τον φίλο μας, τον Νίκο τον Μπαρλάτζα. Νάτος και ο Μπαρλάτζας, ο Νίκος. Τώρα αυτό είναι εφέ η γλίτσα εδώ. Όχι, η γλίτσα είναι του Τσουπάνη, έτσι κρατάει. Ο Τσουπάνος χωρίς γλίτσα δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να είσαι το πρόβατο και να μην έχεις γλίτσα. Λοιπόν, καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήρθα εδώ επειδή με πήρες τηλέφωνο και μου είπες: Βλέπω τη Ζήνα, θέλω να έρθεις εδώ να κάνεις ένα ρεπορτάζ στο χωριό μου. Ήθελα από πολύ καιρό και γι' αυτό σου είπα να έρθεις. Είναι η εκπομπή που παρακολουθάμε κάθε μεσημέρι. Τώρα επειδή η δουλειά μας είναι τέτοια, το πρωί σκουνόμαστε νωρίς 4 ώρα. Τελειώμε τις δουλειές κατά τις 12 και η γυναίκα μου επειδή είναι στη τηλεόραση πάμε και βλέπω τη Ζήνα και μαθαίνουμε και όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σημαντικό. Πόσο χρόνο είσαι, Νίκο? Είμαι 42. Πόσα χρόνια ασχολείσαι εδώ με τα ζωάκια σου και με την αγροτική ζωή? Πιο μικρός από την Ειρήνη. Ανέκαθεν. Μια ζωή. Πατέρας μου, παππούς μου, όλοι. Κοινοτροφική οικογένεια. Και μας αρέσει, την αγαπάμε. Διάλεξα να πάρω τα παιδιά μαζί, ο πιτσιρικάς βέβαια είναι πιο μικρός. Και θα συμβούλευα κάθε γονέα, γιατί όλοι μας έχουμε κάποιες ρίζες. Αυτοί που μπορούν και θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα να πάρουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν στα χωριά. Είναι ό,τι καλύτερο να γίνεται παραγωγική, να παράγεται έργο. Αυτό που κάνουμε σήμερα που βλέπεις εδώ είναι έργο. Παράγουμε έργο. Δεν είναι ότι πουλάω το γάλα μου και το αρνί μου. Το παίρνει ο συνάνθρωπός μου και το τρώει. Νίκο, πώς είναι να ζεις σε ένα χωριό που έχει μόνο 8-10 κάτοικους? Θα σου πω ότι είναι τόσο ωραίο που δεν μπορείς να φανταστείς. Ένας που δεν το έχει ζήσει, γιατί εγώ ζούσα χρόνια στην πόλη. Απλώς πήγαινε ερχόμουν στο πατρικό μου σπίτι, έχω τα ζώα εδώ. Οπότε όμως μου συνέβη κάτι με τη γυναίκα μου πέρυσι κιόλας του Πάσχα. Είχαμε ένα τύχη μέσα σε ένα αγκίο στο κεφάλι. Βέβαια είχε ένα ρόστο, ήταν καλά, δόξα του Θεώ. Εισακουστήκαμε στους Αγίους. Και η εκκλησία που έχουμε εδώ στο χωριό μας είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όχι αποκφαλιστές. Κάνει θαύματα πολλά. Και αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο χωριό. Βέβαια αυτό μας έκανε καλό. Μου επικαλέστηκε στον Άγιο Πρόδρομο, πιστεύεις? Πολύ. Η θρησκεία είναι το πάνω, αυτό που σε οδηγεί. Χωρίς θρησκεία ο άνθρωπος δεν έχει προορισμό. Όπως είπα και τον γιατρό τότε, λέω εσύ και ο Θεός. Λέω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και οι δυο λειτουργήσαν θαυματουργά, μπορώ να πω. Και η γυναίκα μου σήμερα είναι σε κατάσταση να μπορεί να περιποιεί τα παιδιά της, τον άντρα, την οικογένεια, τα πάντα. Σε βλέπω όμως μιλάς, αλλά το γυαλί το φοράς και τα δάκρυα φεύγουν. Χάρη, εύχομαι να μην συμβεί κανένα αυτό. Και στο χειρότερο εκτό. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε μπροστά. Τώρα πάμε καλά. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Χάρη, και να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Ζήνα. Και της εύχομαι τα καλύτερα γιατί τα αξίζει πραγματικά. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Και Ζήνα μου, δεν έρχομαι με άδεια χέρια. Όχι. Σε περιμένουν δώρα από τον Νίκο. Σου στέλνω κάτι το οποίο θα μείνεις έκπληκτη. Είναι αυτό που έβλεπες, το παράγουν τα ζώα μου και το φτιάχνουμε μόνοι μας. Καλημέρα Ζήνα. Χαιρετισμούς σε όλους στο στούντιο. Εντάξει, ήταν καταπληκτικός. Εγώ θα στείλω την αγάπη μου και στη γυναίκα του που πέρασε τόσο πολύ δύσκολα και τα περάσανε μαζί. Πραγματικά. Και χαίρομαι πολύ που ανοίγουμε αυτό το παράθυρο στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε τους δύο τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν σε ένα χωριό με 12 κατοίκους. Έτσι, και θα σου πω κάτι, γιατί το έμαθα χτες, δεν μου το είχε πει. Έλαβε μέρος στο deal, στο Φερεντίνο. Από την άλλη εβδομάδα θα τον βλέπουμε. Αλήθεια. Δεν μου το είχε πει, γιατί του λέω: Αν μου έλεγε ότι είσαι στον deal, δεν σε έκανα εγώ για τη Ζήνα, του έκανα πλάκα. Και μου αποκάλυψε ότι έχει και επαφές για το survivor και του χρόνου. Όπα. Άρα μιλάμε για ένα τύπο. Άρα ο πρώτος που βγήκε είναι σε. Έχουμε την πρωτιά. Γι' αυτό θέλησα να το κατοχυρώσω, να έχουμε και τα πλάνα, ώστε αν το πάρει και ο Ατζούν ο Τούρκος, εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Μετά λοιπόν τον Κατσαούνι δηλαδή. Είναι πολύ πιο δυνατός. Να ακούσω λίγο τον κύριο Κατερινόπουλο και να πάμε στα υπόλοιπα. Μακάρι να είχαμε πολλούς στην Ήπεθρο να ασχολούνται με την κτηνοτροφία όπως αυτός ο άνθρωπος, γιατί πραγματικά θα ήταν πολύ μεγάλη προσφορά στην εθνική μας οικονομία. Και με τη συγκεκριμένη ψυχή. Δυστυχώς όμως είναι λίγοι αυτοί, γιατί οι περισσότεροι θέλουν τα πιο εύκολα. Πείτε το, μη φοβάστε. Ναι, τους αρέσει να ζουν με τα επιδόματα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά είναι τεράστια. Λοιπόν, τώρα,
Να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο που είναι στην παρέα μας. Όθωνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, λέει ο Πέτρος Κουσουλός. Λοιπόν, γεια σου, Πέτρο. Γεια σας. Πολλές οι αποκαλύψεις, Όθωνα μου, που θα κάνουμε σε λίγο. Η Ρούλα ήρθε με έναν ογκοδέστατο έτσι φάκελο στην εκπομπή. Ο Πέτρος Κουσουλός έκανε αποκάλυψη στο e-reportage που αφορά στην απόρριψη αιτήματος για το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Επειδή δεν θέλω να διακόψουμε, όμως, αν είμαστε έτοιμοι στο κοντρόλ, θέλω να δούμε αυτά τα 17 αιτήματα που απορρίφθηκαν, ώστε μετά τις διαφημίσεις, σε λίγο. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, γιατί είναι 17 αιτήματα που απορρίφθηκαν και μετά, Πέτρο μου. Ναι, Ζήνα μου. Έχεις αποκάλυψη για το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Για όλα έχουμε αποκαλύψεις. Και έχουμε και μια πολύ σημαντική αποκάλυψη και για τον κύριο Τσατσάκη. Ο κύριος Τσατσάκης, να ξέρεις ότι μιλά στη Ρούλα Κουσκουρή και το έχουμε αυτό σε πολύ λίγο. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα πούμε σε σχέση με την έρευνα στο θρίλερ της Πάτρας. Και γι' αυτό σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, κομβική μέρα για όσα θα συζητήσουμε. Αμέσως μετά. Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ με την τεράστια περιουσία και τη διαθήκη του Γιώργου Τράγκα. Ρεπορτάζ και αποκαλύψεις από την εκπομπή. Εδώ είμαστε και πάμε στο θρίλερ της Πάτρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι στην παρέα μας, ο κύριος Κατερινόπουλος, ο Χάρης Ολυμπιδάκης και όλοι εδώ είμαστε μια παρέα. Είπα πριν και στην αρχή της εκπομπής απορρίφθηκαν, κύριε Παπαδόπουλε, 17 αιτήματα. Η Ρούλα, διαβάζοντας και κάνοντας ένα σκανάρισμα των όσων έχει στα χέρια της, μου λέει ότι είναι 16 και το ένα είναι διπλό. Και επειδή λοιπόν το είπα και στην αρχή στους τηλεθεατές, καθυστέρησε για να ετοιμάσει όλα αυτά τα αιτήματα, ώστε να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί είναι πολύ σημαντική η απόρριψή τους και το σκεπτικό της απόρριψης είναι εξίσου σημαντικό. Μας το είπε και ο Πέτρος και η Ρούλα και θέλουμε να σας θέσουμε και εσάς ερωτήματα, γιατί είστε ο υπερασπιστής ουσιαστικά της Ρούλας Πισπυρίγκου. Εδώ είναι να τα ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να μιλήσουμε με αλήθειες, αφού πρώτα, Ρούλα, δούμε τα αιτήματα, γιατί μετά θα μπούμε στις λεπτομέρειες. Παρακαλώ. Για μία ακόμη φορά δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα της Ρούλας Πισπυρίγκου από την 18η τακτική ανακρίτρια, η οποία διενεργεί την κυρία ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας τον περασμένο Ιανουάριο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Συγκεκριμένα, η κατηγορούμενη για τη δολοφονία της μικρής Τζορτζίνας κατέθεσε μέσω των συνηγόρων της έγγραφο στην 18η ανακρίτρια, αιτούμενη τη διενέργεια επιπλέον συγκεκριμένων πράξεων, με την ελπίδα να προκύψουν νέα στοιχεία που θα της έδιναν το δικαίωμα να αμφισβητήσει πιο ανοιχτά τις ευάρωστες της κατηγορίες. Συνολικά, τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί και απορρίφθηκαν από τη 18η ανακρίτρια φθάνουν στον αριθμό 16. Στις 13 Πέμπτου 2022 κατατέθηκαν από την κατηγορουμένη 9 αιτήματα, σύμφωνα με τα οποία ζητούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα χημικής ανάλυσης της φαρμακευτικής ουσίας κεταμίνη που βρέθηκε στο μεταθανάτιο αίμα της Τζορτζίνας. Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εντοπισμού της παρασκευάστριας εταιρείας σε περίπτωση που πρόκειται για κεταμίνη που χορηγείται στα νοσοκομεία. Να διερευνηθεί σε ποιο νοσοκομείο, φαρμακαποθήκη ή άλλη τυχόν υπηρεσία υπάρχει έλλειμμα κεταμίνης. Να διερευνηθεί από τους ειδικούς αν υπάρχει ανιχνεύσιμη διαφορά στη χημική σύσταση μεταξύ της κεταμίνης που χορηγείται σε ζώα από αυτή που χορηγείται σε ανθρώπους. Να διερευνηθεί με οποιοδήποτε άλλο μέσο η προέλευση της συγκεκριμένης ποσότητας της κεταμίνης που προκάλεσε το θάνατο της Τζορτζίνας. Να διερευνηθεί αν χρησιμοποιείται ροκουρόνιο σε άλλες παιδιατρικές κλινικές της χώρας, αν χορηγήθηκε ροκουρόνιο σε οποιοδήποτε από τα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα που νοσηλεύτηκε η Τζορτζίνα, καθώς και αν υπήρχε ροκουρόνιο στο σάκο αναζωογόνησης της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών κατά τη στιγμή που οι γιατροί ανέλαβαν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση του παιδιού. Να κληθεί να καταθέσει ενόρκως ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ Χρήστος Λιάπης σχετικά με το εάν επιβεβαιώνει τις δημόσιες δηλώσεις του και τοποθετήσεις του μέσω διαδικτύου σχετικά με το ότι η κεταμίνη δεν είναι ικανή να προκαλέσει το θάνατο ασθενούς και ότι η δεκαπλάσια δόση κεταμίνης εξαιτίας ιατρικού λάθους δεν είχε θανατηφόρα έκβαση. Να διερευνηθεί αν πέραν του καρδιολογικού γονιδιακού ελέγχου έχει διενεργηθεί γονιδιακός έλεγχος άλλης φύσεως γονιδιακών προβλημάτων και δι' νευρολογικής φύσης ή για αυτοάνωσα νοσήματα.
Να διενεργηθεί νέος εργαστηριακός ποσοτικός έλεγχος σε δείγματα αίματος και ούρων της Τζορτζίνας από αναγνωρισμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Στις 35 του 2022 κατατέθηκαν από την κατηγορουμένη ακόμη 5 αιτήματα σύμφωνα με τα οποία ζητούσε να διευκρινιστεί πώς προκύπτει η αναγωγή των 6,5 μικρογραμμαρίων ανά μιλιλίτρου του αίματος σε σχέση με την αναφερόμενη περιεκτικότητα του αίματος της Τζορτζίνα σε κεταμίνη και να προσδιοριστεί η μέθοδος που χρησιμοποίησαν τα τοξικολογικά εργαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τον προσδιορισμό της ανωτέρω τιμής. Να πραγματοποιηθεί ποσοτικός έλεγχος και προσδιορισμός περιεκτικότητας σε αίμα και για τις άλλες πλην της κεταμίνης φαρμακευτικές ουσίες που προέκυψαν από την τοξικολογική εξέταση, ώστε να γίνει από τους τεχνικούς συμβούλους που θα διορίσει συγκριτικός συνδυαστικός έλεγχος του συνόλου της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής. Να ερωτηθούν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Πέδων Αγλαΐας Κυριακού εάν η κλινική εικόνα του παιδιού και τα συμπτώματα που παρουσίασε συμβαδίζουν με τη χορήγηση της φαρμακευτικής ουσίας κεταμίνη. Να προσδιοριστεί η ποσότητα της φαρμακευτικής ουσίας ροκουρόνιο. Να κληθεί ως μάρτυρας ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος γνωρίζει πληροφορίες και λεπτομέρειες από τις συνθήκες νοσηλείας της Τζορτζίνας, πληροφορίες που του έχουν μεταφέρει εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου. Στις 3 Ιουνίου του 2022 κατατέθηκαν από την κατηγορουμένη ακόμη 2 αιτήματα σύμφωνα με τα οποία ζητούσε τη διενέργεια ελέγχου των τοξικολογικών εξετάσεων της Τζορτζίνας καθώς και νέα τοξικολογική εξέταση σε 8 δείγματα αίματος που έχουν ληφθεί από την Τζορτζίνα από εργαστήριο της επιλογής της και 2 από το τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης με υπεύθυνο τον καθηγητή τοξικολογίας κ. Τσατσάκη με δικές της δαπάνες. Να κληθεί εκ νέου ο μάρτυρας Ιωάννης Παπαγιάννης, καρδιολόγος του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση ώστε να ερωτηθεί εάν μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ώρα θανάτου της Τζορτζίνας και σε θετική περίπτωση ποια είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν την επιστημονική εκτίμησή του. Και τα 16 αιτήματα της Ρούλας Πισπυρίγκου απορρίφθηκαν από την 18η τακτική ανακρίτρια κυρία Χριστίνα Σαλάπα. Εδώ είναι το ζητούμενο. Απορρίφθηκαν όλα, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί ουσιαστικά τις αποκαλύψεις του ρεπορτάζ τις έχει κάνει τόσο ο Πέτρος Κουσουλός όσο και η Ρούλα Κουσκουρή. Και το σκεπτικό είναι το σημαντικό. Θέλετε ένα πρώτο σχόλιο πριν πούμε το σκεπτικό, γιατί απορρίφθηκε κάτι το οποίο η εκπομπή ανέδειξε πρώτη για το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Γενικότερα και για τα 16 αιτήματα και μετά να πάρουμε τα σημαντικά με τη σειρά. Κοίταξε, ένα πρώτο σχόλιο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα ανεξαιρέτως τα αιτήματα της υπεράσπισης να κρίνονται ότι είναι άνευ αντικειμένου. Είναι μια υπόθεση η οποία χρήζει έρευνας. Κατά την άποψή μας υπάρχουν πολλά και σημαντικά κενά. Προσδοκούσαμε και αναμέναμε ότι τουλάχιστον κάποια από τα βάσιμα αυτά ερωτήματα, κατά την δική μας ταπεινή άποψη, θα γίνονταν δεκτά και θα οδηγούσαν σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και των στοιχείων που έχουμε. Ενδεχομένως κρίθηκε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία καλύπτονται τα ερωτήματα και οι απορίες από πλευράς κυρίας ανακρίτριας. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει η διευθύνουσα την ανάκριση δικαστική λειτουργός. Εμείς βέβαια έχουμε τη δυνατότητα βάσει του κώδικα ποινικής οικονομίας να ασκήσουμε ένδικο μέσο, να προσφύγουμε κατά της απόφασης αυτής στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε, διότι υπάρχουν πολλά για μας αναπάντητα ερωτήματα τα οποία χρήζουν απαντήσεις και περαιτέρω εξήγηση. Βάλτε μια ανωτελεία λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος γιατί θα προσφύγετε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Πέτρο, είναι σημαντικό το ότι δεν απέρριψε το αίτημα να πάει να καταθέσει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Είναι και πολύ σημαντικό το σκεπτικό της ανακρίτριας. Γιατί η ανακρίτρια όχι μόνο απέρριψε, αλλά παρουσιάζει σε ένα έγγραφο το οποίο δεν ξέρω αν το έχει στη διάθεσή του ο κύριος Παπαδόπουλος, εν πάση περιπτώσει, εμείς το έχουμε κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρουσιάζει συγκεκριμένο σκεπτικό και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της κάθε απόρριψης. Σε ό,τι αφορά το Μάκη Τριανταφυλόπουλο, λοιπόν, ουσιαστικά η κυρία Σαλάπα, η οποία είναι καθόλου έμπειρη δικαστική λειτουργός, λέει ότι η μαρτυρία του τη χαρακτηρίζει ουσιαστικά εμέσως άνευ σημασίας, υπό την έννοια ότι, όπως λέει η ίδια, έχει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα, όλες τις μαρτυρίες οι οποίες καταλήγουν από τι κατέληξε η Τζορτζίνα. Και θέλω να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για να έχουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Παπαδόπουλο. Λέει λοιπόν η κυρία Σαλάπα, απαντώντας σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα: η κατάσταση της υγείας και οι συνθήκες νοσηλείας της θυγατέρας της κατηγορουμένης αποδεικνύονται από πλήθος ιατρικών εγγράφων καθώς και από ιατρικούς φακέλους από τις νοσηλείες σε κάθε νοσοκομείο και όλοι οι εμπλεκόμενοι γιατροί και νοσηλευτές των νοσοκομείων και κυριότερα εκείνοι του Πέδων
Αγλαία Κυριακού, που είχαν η διαγνώση και αντίληψη του μοιραίου περιστατικού που έλαβε χώρα στις 29 Γενάρη του 2022. Σε ό,τι αφορά, συνεχίζει η ανακρίτρια το αίτημα να κλητευθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος γνωρίζει πληροφορίες και λεπτομέρειες από τις συνθήκες νοσηλείας της Ιγατέρας στα νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε, λόγω του ότι ο Σάνο μάρτυρας είχε επανειλημμένα δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης ότι γνωρίζει λεπτομέρειες σε σχέση με την υπόθεση από πληροφορίες που του έχουν μεταφέρει εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου. Το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί, διότι αφενός η κατάσταση της υγείας και οι συνθήκες νοσηλείας της Ιγατέρας, της κατηγορούμενης δηλαδή της Τζορτζίνας, αποδεικνύονται από πλήθος ιατρικών εγγράφων, καθώς και από τους ιατρικούς φακέλους της, από τις νοσηλείες σε κάθε νοσοκομείο, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι ιατροί έχουν καταθέσει ιδιαίτερα για τις 29 Γενάρη του 2022. Αφετέρου, συνεχίζει κύριε Παπαδόπουλη η ανακρίτρια, ότι στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας διεξάγεται κύρια ανάκριση που στηρίζεται σε κανόνες και αρχές της ποινική δικονομίας εν ώψη της δικαστικής διερεύνησης υπόθεσης, διαδικασία που στηρίζεται σε έγγραφα και μαρτυρίες προσώπων που έχουν την εγκύτερη σχέση με τη διερευνόμενη αξιόπινη πράξη, με αποτέλεσμα στην παρούσα ανακριτική διαδικασία να μην έχουν καταλήγει θέση ή δηλώσεις οποιοδήποτε προσώπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε οι πληροφορίες κατόπιν δημοσιογραφικής έρευνας. Δεν το κατάλαβα. Λέει η ανακρίτρια ότι ουσιαστικά ο κύριος Τριανταφυλόπουλος τι θα κατέθετε. Θα κατέθετε σε ό,τι αφορά σε σχέση με αυτά τα οποία του είχε πει μία πρώην νοσηλεύθερη του Ωνασίου. Ναι. Το έχουμε πει, το έχουμε αποκαλύψει από την εκπομπή. Η συγκεκριμένη μάρτυρας λοιπόν, η οποία περιφερόταν. Δεν αναφέρει ποιο νοσοκομείο. Μη... Του Ωνασίου το είχα πει εγώ. Το είχα πει εγώ. Η συγκεκριμένη λοιπόν μάρτυρας, η οποία έχει συνομιλήσει και με τον κύριο Λίτρα, έχει συνομιλήσει και με τον κύριο Παπαδόπουλο, έχει συνομιλήσει και με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο από ό,τι φαίνεται, και εμφανιζόταν ως το μεγάλο κρυφό χαρτί το οποίο είχε υπεράσπιση στη διάθεσή της, κρίνεται, είχε κληθεί από την ανακρίτρια να πάει να καταθέσει, η ίδια δεν θέλησε να πάει να καταθέσει. Δεν ξέρω το λόγο, τι ακριβώς συνέβη. Αυτό, σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ο κύριος Παπαδόπουλος. Βέβαια, εμείς σε μια έρευνα που είχαμε κάνει αμφισβητεί ότι την είχε κληθεί να καταθέσει. Και στη συνέχεια προθυμοποιήθηκε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και καλά έκανε, αν θέλεις, γιατί έρευνα κάνει και ο άνθρωπος αυτός, ο δημοσιογράφος, στην υποχρέωσή του να πάει να καταθέσει ανταυτής. Δηλαδή, αντί να πάει μάρτυρας που δεν πήγε ποτέ να καταθέσει, να κληθεί να καταθέσει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Και έρχεται τώρα ένα κριτήριο και λέει. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι λέει. Αυτή η μαρτυρία, λέει, του κύριου Τριανταφυλόπουλου είναι άνευ σημασίας για μένα. Και πού το στηρίζει? Ότι εμένα με ενδιαφέρει το τι ακριβώς συνέβη στην Τζορτζίνα, η οποία κατέληξε στις 29 Γενάρη του 2022 μέσα στο Πέδον. Αυτή η μάρτυρας δεν έχει καμία σχέση με το Πέδον. Είναι μία μάρτυρας η οποία ήταν σε άλλο νοσοκομείο. Και λέει ότι στην ανακριτική έρευνα την οποία έχω κάνει εγώ ως ανακριτική αρχή, έχω συλλέξει όλα τα στοιχεία, όλες τις μαρτυρίες και όλα τα έγγραφα από το νοσοκομείο. Μπορώ να πω λίγο μετέπετε. Επειδή σε αυτό που διάβασε ο Πέτρος, υπάρχει και αυτό το κομμάτι που αναφέρεται ότι η ανακρίτρια κρίνει ότι δεν είναι χρήσιμες, δεν έχουν θέση στην ανάκριση οι δηλώσεις οποιοδήποτε προσώπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε οι πληροφορίες κατόπιν δημοσιογραφικής έρευνας. Νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα πω γιατί θα διαφωνήσω. Πολλές φορές μας έχουν ζητήσει από την εισαγγελία ανθρώπους εδώ κάνοντας αίτημα που βγήκαν στην εκπομπή και μίλησαν και έδωσαν κάποια στοιχεία, εφόσον επιθυμούν να τους αποστείλουμε τα στοιχεία. Βεβαίως. Πώς δεν έχουν θέση. Καταλάβω, δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουν θέση, στην άλλη περίπτωση δεν έχουν. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Απλώς να πούμε τι γίνεται. Όταν για να μην λέμε ότι αυτά δεν γίνονται. Όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν έρευνα, όπως έχουμε κάνει όλοι σε αυτή την υπόθεση, μπορούμε να κληθούμε και να πάμε να δώσουμε στοιχεία. Και σύντομη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Λέει η διενεργούσα την ανάκριση και σεβόμαστε την τοποθέτηση ότι εγώ βασίζομαι στα στοιχεία και τα έγγραφα της δικογραφίας και με ενδιαφέρουν μόνο τα γεγονότα της 29ης Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα για να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι και η θέση μου, όντας το τελευταίο όριο, το τελευταίο σύνορο για την προάσπιση των δικαιωμάτων μιας κατηγορουμένης που πραγματικά βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και φαίνεται να βάλετε από παντού. Σας διαβάζω λοιπόν τον ιατρικό φάκελο της μικρής Τζορτζίνας από το νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Έχει μία αναφορά σε όλο το χρονικό της νοσηλείας της και φτάνει στην επίδικη ημέρα και την επίδικη ώρα, 14:28. Αναφέρεται μες στον φάκελο. Μας κάλεσε η μητέρα γιατί το παιδί παρουσίασε επεισόδιο σπασμών. Όταν κατά την είσοδο στο δωμάτιο, το παιδί ήταν απνοϊκό. Ήταν με στροφή κεφαλής προς τα αριστερά, με περιστοματική κυάνωση, μισάνυχτα μάτια, κόρες σε μυδρίαση, δηλαδή είχε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε αναπνοή και άρα ήταν ήδη νεκρός και καταλήγει. Στη συνέχεια έβγαλε μία κραυγή.
Αυτό είναι το έγγραφο, είναι το φύλλο νοσηλείας, το οποίο έχω στα χέρια μου από το νοσοκομείο την επίδικη ημέρα και ώρα. Ποιος το έβγαλε, ερώτημά μου είναι απλό. Τι, κάτι λέει ο κ. Κατερινόπουλος. Ποιος έβγαλε κραυγή. Ποιος έβγαλε κραυγή. Παιδί, οι ασθενείς. Πώς, νεκρό και να βγάλει κραυγή. Είναι το έγγραφο όμως, νομίζω ότι πρέπει να υπήρξε... Από το φύλλο νοσηλείας που έρχεται από το νοσοκομείο Αγγλαία Κυριακού. Και σας λέω, πολύ απλά ρωτώ, δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να διατυπώσει αυτήν την απορία. Δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Δεν πρέπει να μας πούν τι έγινε. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Μήπως δεν το έκανε, παιδιά. Μήπως δεν το έκανε. Πρέπει να το ψάξουμε όλοι μας. Έχουμε υποχρέωση. Εάν δεν το έχει κάνει, είναι μια γυναίκα που έχει χάσει 3 παιδιά και μετά από όλα αυτά έχει βρεθεί και στη φυλακή. Μπορεί ο απνοϊκός άνθρωπος να βγάλει μια κραυγή. Αυτό γράφει μέσα το έγγραφο. Ελάτε και εσείς οι συνομιλητές. Κύριε Παπαδόπουλε. Τι σχέση έχει όμως, κύριε Παπαδόπουλε, με τη μάρτυρα του Ωνασίου και τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Εσείς κάνατε... Θέλει περαιτέρω... Για τη μάρτυρα του Ωνασίου... θα σας πω το εξής. Γιατί δεν πήγε συγκεκριμένη κυρία να καταθέσει. Ήταν νωρίτερα σε άλλη ομάδα αιτημάτων που επίσης απορρίφθηκαν. Την έχουμε κατονομάσει, ζητήσαμε να κλητευτεί για να εξεταστεί ως μάρτυρας και το αίτημά μας αυτό επίσης απορρίφθηκε. Ήταν τα πρώτα 4 αιτήματα, αν θυμάστε, τα πρώτα που είχαμε κάνει. Με τα οποία ζητούσαμε. Βάλτε μια ανωτελεία, κύριε Παπαδόπουλε, για να πάμε και στο δεύτερο σημαντικό αίτημα που απορρίφθηκε από τη δική σας πλευρά, που αφορά στον κύριο Τσατσάκη, που είναι ο πραγματογνώμονας ουσιαστικά, που θέλατε να ελέγξει το αίμα. Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι. Θέλει να πάει η ρούλα μας να μας δώσει το ρεπορτάζ και αμέσως μετά, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί έχουμε και την δική του απάντηση αποκλειστικά στην εκπομπή. Ακριβώς. Υπάρχει, Ζήνα, ένα σκεπτικό της απόρριψης από τη 18η ανακρίτρια που στηρίζεται σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι ότι από τη στιγμή, θα το πω εγώ, για να μην διαβάζω όλες αυτές τις δύο σελίδες στο κατεβατό, να σας το πω λίγο περιληπτικά, ότι από τη στιγμή που η κατηγορουμένη στην απολογία της δεν είχε αμφισβητήσει το ότι δόθηκε κεταμίνη, άρα εξ ολοκλήρου δεν αμφισβήτησε το γεγονός της ύπαρξης κεταμίνης και την αποδέχεται, δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποιος περαιτέρω έλεγχος σχέση με την, για το αν υπάρχει ή όχι κεταμίνη. Το δεύτερο όμως σημαντικό κομμάτι που λέει για το λόγο του ότι απορρίπτει το συγκεκριμένο αίτημα για το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι ότι η ίδια επικοινώνησε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κρήτης και ο οποίος τη διαβεβαίωσε ότι ισχύει η πληροφορία και η είδηση που είχε βγει προς τα έξω σχετικά με καταστροφή που έχει υποστεί το εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με αυτό που είχαμε αναδείξει και εμείς κάποια στιγμή, Ζήνα, νομίζω δεν θυμάμαι αν το είχαμε αναφέρει, ότι από πλημμύρα που είχε γίνει στην οροφή συγκεκριμένου χώρου, είχε πλημμυρίσει ο χώρος και άρα το εργαστήριο που διευθύνει ο κ. Τσατσάκης έχει καταστραφεί και τα μηχανήματα έχουν καταστραφεί. Άρα θεωρεί και κρίνει η ανακρίτρια ότι εσκεμμένα από την πλευρά της κατηγορουμένης επιλέχθηκε το συγκεκριμένο εργαστήριο, προκειμένου να χρονοτριβήσουν και να κρατήσουν ανοιχτή την υπόθεση στην ανάκριση. Αυτό είναι το δεύτερο σκεπτικό με το οποίο απορρίπτει το συγκεκριμένο αίτημα της κατηγορουμένης η 18η ανακρίτρια, η κυρία Σαλάπα. Και βέβαια εμείς συνεχίσαμε, πήγαμε ένα βήμα παρακάτω, Ζήνα, το ρεπορτάζ, ζητώντας από τον κύριο Τσατσάκη να μας σχολιάσει. Να καταλάβει λίγο ο κόσμος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, Ρούλα μου, ποιος είναι ο κύριο Τσατσάκης. Διότι σε αυτό που συζητάμε, στους πραγματογνώμονες, που τουλάχιστον σε μένα που αυτά τα 7 χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή, δύο ουσιαστικά σημαντικούς ανθρώπους, όπου και αν έχω μιλήσει, μου έχουν υποδείξει. Τον κύριο Τσατσάκη και τον κύριο Ράικο. Τον κύριο Ράικο και τον κύριο Τσατσάκη. Για να τα λέμε αυτά. Για να είναι κατανοητό στον κόσμο. Άρα, ουσιαστικά από υπερασπιστική απόψεω, η παρουσία του κυρίου Τσατσάκη ήταν πολύ δυνατή. Δυνατή και σημαντική, γιατί Ζήνα, όντω τρία είναι τα εργαστήρια που έχουν. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, εντάξει, ιατροδικαστική. Το δεύτερο είναι αυτό που ηγείται ο κύριο Ράικο. Και το τρίτο είναι αυτό που διευθύνει ο κύριο Τσατσάκη. Είναι και οι τρει που διευθύνουν αυτά τα εργαστήρια ακαδημαϊκού επίπεδου. Ο κύριο Τσατσάκη είναι αναγνωρισμένο και πρόεδρο στο αίτημα να ελέγξει ο κύριο Τσατσάκη, ότι θα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, γιατί εκεί υπήρχαν κάποιες καταστροφές, τα μηχανήματα καταστράφηκαν. Και τι ζητάει λοιπόν τώρα η Ρούλα Πισπυρίγκου μέσω του Όθωνα Παπαδόπουλου? Να καθυστερήσουν ώστε να μπορέσει να αποφυλακιστεί. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Εδώ πέρα ουσιαστικά η ανακρίτρια θέτει ένα ευθύ θέμα, κύριε Παπαδόπουλου, αν μου επιτρέπετε, και δεν οφείλεται σε εσάς, γιατί είστε εξαίρετος νομικός, οφείλεται μάλλον στην ταραχή που υπάρχει στο μυαλό της κατηγορουμένης αυτή τη στιγμή, υπό την έννοια ότι είναι ταραγμένη γιατί βρίσκεται και στη φυλακή. Σου λέει η ανακρίτρια: ρε Χριστιανή μου, εσύ αρνείσαι ότι χορήγησες κεταμίνη στη μικρή Τζορτζίνα.
Άρα τώρα τι έρχεσαι να μας ζητάς και να αμφισβητείς την ποσότητα της κεταμίνης που βρέθηκε. Και εδώ πέρα θέλω να σας πω με το δικό μου το μυαλό το φτωχό. Εγώ δεν είμαι νομικός, σαν και εσάς εξαίρετος, αλλά η κοινή λογική βγάζει ένα συμπέρασμα, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει μια αντιφατική, υπάρχει μια αντιφατική υπεράσπιση. Απ' τη μία αρνείστε, λέτε, εγώ δεν την έδωσα την κεταμίνη. Ιατρικό... Δεν αμφισβητούν όμως την κεταμίνη. Μισό λεπτό. Ιατρικό λάθος και απ' την άλλη ζητάτε επανεξέταση. Είναι το παιδί της. Άμα πέθανε από κεταμίνη, δεν θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί αυτό και να. Ερωτήσω, να απαντήσω στο ερώτημα. Ναι. Πράγματι, είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχω ακούσει να κυκλοφορεί και από χθες και θα σας πω το εξής. Το λέει ανακρίτρια. Αφήστε τα δικά μου τα σχόλια. Τα λέει ανακρίτρια. Η ανακρίτρια τα λέει. Εάν η ποσότητα της κεταμίνης στο αίμα της μικρής. Δεν είναι αυτή η μεγάλη, αυτή που θα σκότωνε έναν ελέφαντα όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται εδώ και καιρό. Αλλά είναι σε πιο λογικά πλαίσια. Τότε ερχόμαστε πιο κοντά στην εκδοχή του ιατρικού λάθους. Εάν λοιπόν πράγματι δεν μιλάμε για τόσο μεγάλη δοσολογία και η κεταμίνη είναι σε πλαίσια που δεν προκαλεί πλέον το θάνατο, έχουμε ανατροπή και της ιατροδικαστικής εξέτασης σε σχέση με την αιτία θανάτου. Σας υπενθυμίζω ότι η επίσημη αιτία θανάτου είναι η δηλητηρίαση από τη συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία. Και έχουμε στη συνέχεια ένα ορφανό καρδιακό επεισόδιο για το οποίο δεν έχουμε εμφανή διάγνωση, όπως επίσης κάποια διάγνωση δεν έχουμε και για τα προηγούμενα καρδιακά επεισόδια που αντιμετώπισε το παιδάκι στους τελευταίους 9 μήνες πριν την απώλειά του. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι η ίδια ισχυρίζεται από την αρχή πράγματι ότι δεν έχει καμία σχέση με την κεταμίνη και ούτε καν την γνώριζε σαν φαρμακευτική ουσία και ούτε είχε πρόσβαση στην ουσία αυτή, δεν έχει σχέση με το γεγονός ότι ζητάει προσδιορισμό της δοσολογίας, ποσοτικό προσδιορισμό της φαρμακευτικής ουσίας στο αίμα του παιδιού, αλλά κατευθύνεται στο ζήτημα του εάν τελικά η κεταμίνη είναι η αιτία θανάτου και αν πραγματικά μπορεί να βασιστεί πάνω σε διαφορετικά στοιχεία η θεωρία του ιατρικού λάθους. Βάλτε μια ανωτελεία να δούμε τι απαντά ο κύριος Τσατσάκης και αμέσως, Πέτρο μου, έρχομαι να δούμε τι απαντά ο κύριος Τσατσάκης μέσω της Ρούλας Κουσκούρη στην εκπομπή. Παρακαλώ. Για την απόρριψη του αιτήματος της Ρούλας Πισπυρίγκου να γίνει τοξικολογικός επανέλεγχος στο δείγμα της Τζορτζίνας, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας και τη Ρούλα Κουσκουρή ο καθηγητής τοξικολογίας Αριστίδης Τσατσάκης. Στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης αυτή τη στιγμή δεν γίνονται έλεγχοι. Έχουμε πάθει μια μεγάλη ζημιά, το γνωρίζετε, αλλά κάποια πράγματα λειτουργούν ακόμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τους ελέγχους των φιαλιδίων αυτομάτως και του αντιδείγματος βιολογικού υλικού του πεδίου υπό προϋποθέσεις. Το θέμα για μένα δεν είναι αν μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο, αλλά τι υλικό υπάρχει για να γίνει ο έλεγχος. Θα θέσω κάποια ερωτήματα και θα δώσω μια απάντηση και όταν ευοδοθεί θα γίνει έλεγχος. Εγώ θέλω να μάθω πώς η ανταποκρίτρια πήρε αυτή την απόφαση χωρίς να με έχει ρωτήσει. Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί της και ήταν σαφής η θέση μου. Δεν έχω καμία διάθεση να πιέσω προς καμία κατεύθυνση. Κρίνω ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνει επανέλεγχος γιατί προφανώς κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει. Αν η ανακρίτρια ή οι αξιολογητές νομίζουν ότι τα έχουν κάνει, θα φανεί αυτό μετά. Κάποιος θα έχει δίκιο. Αλλάζει το πράγμα τώρα. Ο κύριος Τσατσάκης θέλει νέα δεδομένα. Λοιπόν, ο κύριος Τσατσάκης έχει επιφυλάξεις. Και είπαμε στην Ελλάδα, είναι το Πανεπιστήμιο, οι ιατροδικαστές εδώ, είναι ο κύριος Ράικος, η ομάδα στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Τσατσάκης. Όλοι κορυφαίοι. Γνωστοί ανταγωνιστές ο κύριος Ράικος με τον κύριο Τσατσάκη. Έτσι. Γνωστοί ανταγωνιστές ο κύριος Ράικος με τον κύριο Τσατσάκη. Και τώρα τι πέσανε θύματα του ανταγωνισμού του επιστημονικού τώρα τι κάνει νιά-ουνιά στα κεραμίδια. Γιατί να έχει δίκιο ένας και να μην έχει ο άλλος. Εντάξει, τώρα θέλει και ο κύριος Τσατσάκης. Θέλει και ο κύριος Τσατσάκης με το χαλασμένο εργαστήριο, ας πούμε, εκεί πέρα κάτω που δεν. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, θέλει να μπει και αυτό στο εργαστήριο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Λέει μια χαρά μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι στο εργαστήριο. Είναι άτυπο τεχνικό. Εσύ πώ αμφισβητεί τώρα την εκδοχή. Εγώ δεν αμφισβητώ μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί ακούω Τσατσάκι, δεν ακούω τον ένα τον άλλον. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί θα τρελαθούμε με τα αιτήματα τη κατηγορουμένη επιτέλου. Δεν το λέω για σα, κύριε Παπαδόπουλο, σα σέβομαι και σα υπολείπτομαι. Λοιπόν. Έχουν γίνει δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τον κύριο Τσατσάκη. Είναι δυνατόν. Είναι το κορυφαίο. Δεν προσβάλλω κανέναν. Κανέναν. Δεν μπορεί να είδε φως και μπήκε και ο κύριος Τσατσάκης. Προσπαθεί να μπει και αυτό στην υπόθεση. Και δεν θα εκπλαγώ, αν αύριο μεθαύριο τον δούμε και τεχνικό σύμβουλο της κατηγορουμένης τον κύριο Τσατσάκη. Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Δικαίωμά του είναι. Αμφισβητεί την επιστημονική. Αλλά είναι άλλα τα κίνητρα. Υπάρχει κόντρα μεταξύ του Ράικου και του Τσατσάκη. Λοιπόν, έχει τελειώσει αυτό. Εσύ γιατί εμπιστεύεσαι τον ένα και όχι τον άλλο. Μισό λεπτό. Εγώ δεν εμπιστεύομαι. Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική.
ελληνική δικαιοσύνη. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν δύο εργαστήρια. Υπάρχουν δύο εργαστήρια. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, Ζήνα, από τα σχόλια που έκανε ο Πέτρος. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Δεν το λέτε εσύ. Δεν συμμετέχω. Αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα. Όχι, όχι, θα πάω διαφημίσεις. Γιατί θα έχω πρόβλημα στην καθυστέρηση των διαφημίσεων αμέσως μετά. Είναι πολύ σημαντικό. Πέτρο, είναι πολύ εύκολο να λέμε, ξέρεις, ένα αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να ακούσει κοινή γνώμη είναι ότι είναι δολοφόνος, είναι ένοχη κτλ. Δεν θα τη δικάσουμε από έτσι, την παιδιά. Άλλη πλευρά όμως, εδώ υπάρχει η Ρούλα Πισπυρίγκου που σου λέει, εγώ θέλω να βάλω αυτό τον επιστήμονα, εκεί να πάτε να τα δώσετε για ας να τον πάρει τεχνικό σύμβουλο. Δηλαδή πρέπει κατά ανάγκη να κάνει δεκτό το αίτημά της η ανακρίτρια, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να δείχνεις εμπιστοσύνη στις τυχαίες συναντήσεις. Δύο άνθρωποι συναντιούνται όταν και οι δύο έχουν ανάγκη να συναντηθούν. Πάουλο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας. Εδώ είμαστε και ο κύριος Παπαδόπουλος είναι στην παρέα. Πέτρο, να διευκρινίσουμε κάτι, σε παρακαλώ, γιατί κάτι, πραγματικά αφορά... το είπες με άλλο τρόπο και αλλιώς ακούστηκε. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσατσάκη, δεν είναι εντάξει. Προς Θεού, δεν θέλω να υποτιμήσω την αξιοσύνη του κύριου Τσατσάκη, ένας επιστήμονας διακεκριμένος. Αντίστοιχο Βεληνεκές με τον κύριο Ράικο. Αυτό το οποίο είπε για χαλασμένο εργαστήριο είναι αυτό το οποίο αναφέρει Ζήνα μου, η ανακρίτρια. Η ανακρίτρια, ναι, στο να δικαστικό το πούμε, έγγραφο. Το... Δεν θέλω να υπάρχει κάποια παρανόηση. Γιατί σου είπαμε, σου είπαμε στις διαφημίσεις για να καταλάβει και ο κόσμος, μίλησε για χαλασμένο. Λέει, δεν το λέω εγώ, λέει ο Καημένο. Το λέει η ανακρίτρια. Λέω και όπως το είπες, Πέτρο μου, όμως έτσι ακούστηκε. Και κάτι ήθελε ο κύριος Κατερινόπουλος και να δώσω τον επίλογο στον κάτι σχετικά με την κραυγή που αναφέρθηκε. Κυκλοφόρησε σε αρκετές εκπομπές ότι από πλευράς καταθέσεων όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και αν είναι έτσι, ότι την κραυγή εκείνη τη στιγμή την έβγαλε η μάνα και όχι το νεκρό παιδί. Δεν ξέρω τώρα, κατάλαβα λάθος. Κύριε Παπαδόπουλε, το έγγραφο λέει κάτι διαφορετικό. Το έγγραφο λέει... Αναφέρεται στην ασθενή και λέει ότι ήταν απνοϊκή, μισά νυχτα μάτια, κόρεσε μυδρίαση, περιστοματική κυάνωση και έβγαλε μία κραυγή. Στο φως της δημοσιότητας όμως βγήκε ότι η κραυγή ήταν από τη μάνα. Ναι, αλλά εδώ περιγράφει. Το έγγραφο γράφει αυτό. Αναφέρεται σε χρόνο κατά τον οποίο ζητείται από τη μάνα πράγματι να βγει από το δωμάτιο και άρα πλέον εκεί δεν υπάρχουν παρά μόνον οι θεράποντες, οι γιατροί και το προσωπικό και η μικρή της οποίας ξεκινάει η προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Εδώ το έγγραφο που έχω δεν μιλάει για μάνα, είναι σαφές, μιλάει για την ασθενή. Μάλιστα. Δηλαδή για το παιδάκι που χάθηκε. Κύριε Παπαδόπουλε, κάνοντας τον επίλογο, φάκελο, γιατί με πιέζει ο χρόνος, έχω μόνο 1,5 λεπτό, θέλω να μου πείτε έτσι μπράβο, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών παραπονούμενη για την απόφαση για τη διάταξη της κυρίας ανακρίτριας με σεβασμό και όπως προβλέπετε πάντα από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Δεύτερον, μέσα από τον ιατρικό φάκελο προκύπτουν και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι το παιδί έπασχε από υποξεμική εγκεφαλοπάθεια, γεγονός και ασθένεια και συμπτώματα που δικαιολογούσαν τα καρδιακά επεισόδια τα οποία αντιμετώπιζε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, ομολογείται μέσα στον ιατρικό φάκελο ότι το παιδί αντιμετώπιζε τα καρδιακά αυτά επεισόδια με αντιεπιληπτική αγωγή. Και έτσι είχε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα περιστατικά που του είχαν συμβεί. Να πούμε ότι ο κύριος. Το τοξικολογικό εργαστήριο του κυρίου Ράικου αμφισβητείται σχετικά με την ακολουθούμενη μεθοδολογία και στα πλαίσια άλλων υποθέσεων και από άλλους νομικούς και από άλλους προσωπικούς κλάδους. Αμφισβητείται σχετικά με την φόρμουλα που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Από ποιους αμφισβητείται, κύριε Παπαδόπουλε? Το ακούμε στα πλαίσια της επικαιρότητας. Δεν θα αναφερθούμε σε άλλες νομικές υποθέσεις. Εγώ είμαι νομικός, ο οποίος δεν μπλέκομαι στα. Αλλά δεν είναι σοβαρό αυτό. Όπως και η κραυγή που βγήκε από αλλού. Και αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, δεν πρέπει να το πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στην τηλεόραση και όπως είπα και πριν, να διευκρινίσουμε για τον κύριο Τσατσάκη ότι αναφερόμαστε σε αυτό που είπε η ανακρίτρια. Και εδώ τώρα με τον κύριο Ράικο, επειδή είναι αυθαίρετο αυτό που είπατε, καλό είναι εγώ να μην το αποδεχτώ. Διάβασα λοιπόν στο διαδίκτυο την Κυριακή άρθρο και δηλώσεις του ιατροδικαστή κυρίου Γαλεντέρη
με τις οποίες αμφισβητεί την ακολουθούμενη φόρμουλα από πλευράς του εργαστηρίου του κυρίου Ράικου στα πλαίσια άλλης υπόθεσης. Και την Τρίτη τον παρακολούθησα τον ίδιο ιεροδικαστή στην τηλεόραση να λέει. Αναφέρεστε στην υπόθεση Μπίκα, κύριε Παπαδόπουλε. Για νέα τοξικολογική εξέταση των δημάρχων. Αναφέρεστε στην υπόθεση του αίματος. Του αίματος. Ο κύριος Καλεντέρης έχει κάθε λόγο να προσβάλλει τον κύριο Ράικο με αυτόν τον τρόπο. Μισό λεπτό. Τώρα δεν θα πετάμε έτσι όμως. Δεν πετάμε έτσι πυροτεχνήματα. Ο κύριος Καλεντέρης είναι τεχνικός σύμβουλος της κυρίας Μπίκα. Να αμφισβητείτε και την άλλη να θεωρείτε αυτό. Ποιον αμφισβητείτε είναι το θέμα. Ξέρετε, όταν αμφισβητείτε από κάποιον, έχει και αξία. Έχει αξία ποιος αμφισβητεί. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τοποθετηθεί είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Τοξικολόγων. Ποιος? Είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας, ο κύριος Στασάκης. Γιατί ο κύριος Ράικος είναι χθεσινός. Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να παίξω σε αυτό το παιχνίδι μέσα από αυτή τη θέση. Και οι δύο είναι διακεκριμένος επιστήμονας. Όσο να μου, βοήθησέ με σε παρακαλώ. Η τοποθέτησή μας είναι ότι πρέπει η επιστημονική του τοποθέτηση να ακουστεί και να ληφθεί υπόψη. Συμφωνούμε σε αυτό. Είναι ο ειδικός πάνω στο αντικείμενο, ο οποίος έχει αμφιβολίες, έχει συγκεκριμένη άποψη και επιθυμεί να την διατυπώσει. Στα πλαίσια της προσπάθειας ανακάλυψης της αλήθειας, αν αυτό μας ενδιαφέρει τελικά. Σωστά. Και αν δεν μας ενδιαφέρει μόνο η στήριξη της κατηγορίας σε βάρος της κυρίας Πεσπυρίγκου, στα πλαίσια ανακάλυψης της αλήθειας, αν έχουμε την περιέργεια όλοι μας να μάθουμε τι έγινε τελικά με αυτό το κοριτσάκι και γιατί φτάσαμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ακούσουμε τον κορυφαίο επιστήμονα. Και αυτά τα οποία έχει τον έχει χρήσει κορυφαίο, συγγνώμη, ο κύριος Ράικος. Ξέρετε πόσοι καλεσμένοι περιμένουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Επειδή υπάρχει χρονοδιάγραμμα και σας το λέω και στις διαφημίσεις. Δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε από αυτό και ο κύριος Παπαδόπουλος τώρα αυθαιρέτησε σε σχέση με ονόματα και αυτά δεν πρέπει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμπλέκονται συγκεκριμένοι άνθρωποι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και ο κύριος Τσατσάκης είναι αξιόλογος και ο κύριος Ράικος επίσης και ο κύριος Γαλεντέρης είναι ένας αξιόλογος, τοξικολόγος, ιατροδικαστής, έχει και τις δύο ιδιότητες, οπότε σεβασμό σε όλα τα πρόσωπα. Δεν μπορούν να εκτοξεύουν. Δύο εργαστήρια έχουν όμως γνωματεύσει για την Τζορτζίνα. Και της Αθήνας και του κυρίου Ράικου. Εντάξει, και η κυρία Λευκίδου και ο κύριος Ράικου. Πάμε να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Κουρτζίδη, γιατί πραγματικά έχουμε τηλεοπτικό ραντεβού. Και πρέπει να δώσουμε τις σημερινές εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Τράγκα και της δέσμευσης της περιουσίας. Γιατί πια δεσμεύονται περιουσίες και συνεργατών του Γιώργου Τράγκα. Κύριε Κουρτζίδη, τι μπορούμε να πούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, για μένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα, είναι αναμενόμενες οι εξελίξεις. Γι' αυτό σας είχα πει ότι εκπλήσωμε κιόλας με τις δηλώσεις κάποιων δικηγόρων και ειδικά της δικηγόρου της Χίλας της Μαρίας Καρά. Έδειχνε μια βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να δεσμευτούν τα ποσά και η περιουσία. Εγώ ήμουν ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η Χίλα. Εγώ ήμουνα που είπα εδώ ότι αμφισβητεί τη δέσμευση της περιουσίας, αλλά τώρα φαίνεται ότι δεσμεύεται και ελέγχονται και τα πάντα, καθότι ήταν ζευγάρι και ουσιαστικά όταν υπογράφεις, όταν εγώ είμαι παντρεμένη με τον Πέτρο και κάνουμε κοινή φορολογική δήλωση, το πόδεν έσχες είναι καταγεγραμμένο για τους δύο. Βάζω και εγώ υπογραφή στην περιουσία του Πέτρου. Άρα γνωρίζω. Μην ξεχνάμε ότι κατάλαβα. Και η κυρία Καρά είναι δημοσιογράφος και υπόκειται και εκείνη σε πόδεν έσχες, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι. Ήταν και είναι εμπλεκόμενη και σε εταιρείες. Προφανώς θα έχει κάνει και μεταφορές χρημάτων μέσω IBAN. Δεν ξέρω αν είχε και εξοδοτήσεις τέτοιες. Είναι λογικό να ελέγχεται. Και ήταν και πάρα πολύ λογικό να γινόταν αυτό. Δεν προτρέχουμε και δεν προεξοφλούμε τίποτα, αλλά τα βήματα αυτά έπρεπε να γίνουν. Γι' αυτό εγώ απορούσα πώς υπήρχαν αυτές οι δηλώσεις που γίνονταν. Πάντως, αυτή τη στιγμή, γιατί το συζητούσαμε, δεν ξέρω ο Πέτρος αν θέλει να πει κάτι επιπλέον, το συζητούσαμε με τη Ρούλα το πρωί. Η Ρούλα γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι δύο συνεργάτες, γιατί η Ρούλα είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Τράγκα, όπως και η Κατερίνα Σουλιώτη. Έχω δύο τραγκόπεδα εδώ στην εκπομπή, έτσι κι αλλιώς, και το έχουν δηλώσει και παρουσία του. Και εγώ γνωρίζω και γνωρίζω και ποιοι ανησυχούν ακόμη, αλλά δεν θα πω όνομα. Αυτό ήθελα να πω, ότι εδώ η Ρούλα μας έλεγε ότι με κουβέντες που έκανε, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν πια να μιλήσουν. Ζήνα, κοίταξε να δεις. Εντάξτε, υπάρχουν και εμπλεκόμενα πρόσωπα που δεν έχουν και καμία τελικά σχέση. Απλά έκαναν εξυπηρέτηση στον Γιώργο σε συγκεκριμένα κομμάτια συνεργασιών. Τι εξυπηρέτηση. Υπάρχουν και εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δηλαδή, τι εξυπηρέτηση ήταν αυτή, κύριε. Να ολοκληρώνει λίγο όμως. Πάνω σε αυτό, τι να ολοκληρώσει. Τι εξυπηρέτηση. Όχι, δεν θα το κάνουμε έτσι, ειδικά όταν δεν είμαι στο στούντιο.
Επειδή όλα αυτά που λέμε. Τι εξυπηρέτηση έκανε, αυτό είναι απλό το ερώτημα. Θα πρέπει να έχουμε μια εμπειρία ότι όταν μιλάμε για ευαίσθητα πράγματα, αν πρέπει να θάβει ο άλλο, θα πρέπει να προσπάσουμε. Για το τι λέω. Δεν θα κάνω λοιπόν το χατήρι κανενός να μην ολοκληρώνω. Είπα λοιπόν ότι κάποιοι κάνανε κάποια εξυπηρέτηση να το ψάξουν οι αρχές. Και δεν έχουν ουσιαστική εμπλοκή σε κάποια παρανομία. Εγώ εξυπηρέτηση υπάρχει. Αν την έκανα εγώ αυτή την εξυπηρέτηση. Πώς το κρίνεται αυτό, ποιος έχει. Δεν είπε κάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως. Είναι αυτά τώρα, είναι πρωτοφανή αυτά που ακούμε. Που κατ' ουσίαν είχαν ουσιαστικό ρόλο ή μπορεί να έχουν και γνώση πραγμάτων. Μάλιστα. Εγώ πάντως να καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν έχουν παίξει με τα εκατομμύρια και το 99,9 του πληθυσμού μας δεν έχει παίξει με τα εκατομμύρια, ότι είναι ο μπροστάρης που λένε, ο μπροστινός, αυτός που βάζει τις υπογραφές. Τι είναι η εξυπηρέτηση, μπορεί να μας εξηγήσει. Τώρα που ολοκλήρωσε ο κύριος Κουρτσίδης. Σε κάποιες εταιρείες, ναι. Μπορεί να είναι κάποιοι σε κάποιες εταιρείες, ναι. Αλλά να μην έχουν ούτε καν δραστηριότητα αυτές οι εταιρείες, να έχουν ελάχιστη σε. Πώς βρέθηκαν αυτοί με κάποιες εταιρείες, λοιπόν. Πώς βρέθηκαν αυτοί που κάνουν εξυπηρέτηση με κάποιες εταιρείες. Με τι συμφωνία, με τι αντάλλαγμα. Αυτά είναι για τις αρχές. Α, είναι για τις αρχές. Πάντως έχει εμπλοκή, όπως υπογράφει. Το εξή. Όλοι πέσατε από τα σύννεφα. Γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος. Ότι όταν γίνεται μια εταιρεία. Επειδή όλοι γνωρίζουμε πώς γίνονται συσκέψεις. Είμαστε σε μια σύσκεψη. Εγώ είμαι το αφεντικό της σύσκεψης, ο Λευτάς. Έχω την εταιρεία. Βάζω μπροστάρι τον κύριο Κατερινόπουλο. Κάνω μέλη τον Τηρούλα, τον Δημήτρη και τον Πέτρο. Τις υπογραφές τις βάζει ο κύριος Κατερινόπουλος. Αν όλα είναι νόμιμα. Μισό λεπτάκι. Αν όλα είναι τσίνομα, παίρνουμε δεν δάνεια. Είναι παίρνουμε δάνεια. Δεν είναι κακό να βάζεις μπροστινό. Τώρα λοιπόν σε μη σύνομες ενέργειες. Δεν είναι κακό να βάζεις μπροστινό σε μια εταιρεία. Κακό είναι, ναι, και παράνομο. Όχι, δεν είναι μπροστινό το άλλο κατά ανάγκη, κύριε. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι ο άλλος μπροστινός. Αν είσαι καθαρός πάρη μου, δεν έχεις ανάγκη να βάλεις μπροστινό καταρχάς. Με τι λεφτά. Να ολοκληρώνουμε για να μην δημιουργούμε μια εντύπωση. Έλα, πάρη μου. Λοιπόν, μπορεί ο άλλος να αναλαμβάνει. Τι γελάς τώρα, να σου πω κάτι. Μα τώρα λέμε ότι είναι ηθικό να είναι μπροστινός κάποιος σε μια εταιρεία. Από πού βρίσκει τα λεφτά και μπαίνει μπροστινός. Πάρη, κύριε Κουρτζίδη, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Πάρη, μην τα βάζετε τον Δημήτρη πάντα. Να χαλάς μια εκπομπή, τι να σου πω τώρα. Δεν θα το κρίνετε εσείς αυτό. Ευτυχώς δεν θα το κρίνετε εσείς αυτό, κύριε Κουρτζίδη. Πάρη. Εντάξει, γιατί έχω και μια διαδρομή. Πάρη, είσαι σε απόσταση για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Επειδή ο Δημήτρης... Καλά μια. Επειδή ο Δημήτρης κύριε Κουρτζίδη, πολιτικό, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, τι να σου πω τώρα. Ψυχραιμία. Είναι σε σεβασμό. Να είστε ευγενείς. Είναι λάθος εικόνα και αρχηγού κόμματος. Να είστε ευγενείς. Να είστε ευγενείς. Να είστε ευγενείς. Πάρη. Εγώ είμαι και ψύχρεμος. Δεν και το βλέπω. Αν θες να μάθω. Δεν το βλέπω. Πάρη, και η αντίδρασή μου είναι ανθρώπινη. Ωραία. Γι' αυτό δεν τη βλέπεις, γιατί μάλλον δεν μπορεί να μοιάσει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι προσβολή εκατέρωθεν, αλλά εγώ να πω. Δεν θα με προσβάλλει ο κύριος Κουρτζίδης, για όνομα του Θεού. Εντάξει, τώρα για όνομα του Θεού. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να λέω ότι θέλει. Αυτός ο μήνας δεν μας μπήκε, μας μπήκε πολύ άσχημα. Λοιπόν, το καταλαβαίνω. Μπορεί κάποιοι να είναι καλές, να μην έχουν πρόβλημα. Πάρη λίγο, σε παρακαλώ. Για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε λοιπόν στα δάνεια που σου έλεγα πριν. Εγώ λοιπόν. Που είμαι ο μπροστάρης, λοιπόν, βάζω υπογραφή. Ζήνα όμως να πω και εγώ μετά, χωρίς να με διακόπτει κάποιος. Ναι, αλλά να το καταλάβει ο κόσμος. Πώς λοιπόν με βάζει μπροστάρη, άμα εγώ δεν έχω πόθεν έσχες από πίσω μου, ότι μπορώ σου να απαντώ, είμαι λοιπόν, μπροστάρη σε αυτή την εταιρεία. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν, που αναλαμβάνουν ένα ρόλο διευθύνοντα σύμβουλο, έναντι και αμοιβής, και προσφέρουν και υπηρεσίες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κατά ανάγκη ιδιοκτήτες. Ο διευθύνων σύμβουλος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ιδιοκτήτης. Ο διευθύνων σύμβουλος όμως έχει την ευθύνη των υπογραφών. Αν υπογράφει χωρίς να σκέφτεται, επειδή κάποιος τον διατάζει, είναι κάτι άλλο. Αν συμμετέχει σε έκνομες ενέργειες, είναι πάρα πολύ σοβαρό και κακό του κεφαλιού του. Αυτή τη στιγμή οι αρχές τι κάνουν, ελέγχουν τους πάντες. Μέχρι να ελέγξουν τους πάντες, δεσμεύουν τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι τους κατηγορούν για κάτι. Κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Μετά θα δούμε ποιος συμμετείχε σε τι και τι ρόλο έπαιζε. Ήταν αρχιλάνθρωπος, ήταν αυτοφοράκιας, ήταν ο μπροστινός και ο απατεώνας. Σωστά.
Λοιπόν, έτσι να είναι. Τα βάζουμε σε μια σειρά. Άρα ο κόσμος αυτή τη στιγμή αυτό κατάλαβε ήθελα με ηρεμία. Ήθελα να το ολοκληρώσω. Ωραία. Ναι, αλλά για να το ολοκληρώσω. Καλά, αν δεν ολοκληρώνει ο άλλος. Αλλά πρέπει να καταλάβει. Αισθανόμαστε από τη μισή λέξη άκου, του συνεδευσιαζόμενου. Είναι εύκολο να δημιουργούμε εντυπώσεις. Εσύ προέρχεσαι, να σου πω λίγο κάτι, γιατί το έχω νιώσει όλες τις φορές που είμαστε παρέα, από ένα ρεπορτάζ αποκαλυπτικό που το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Εμείς απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που είναι πολύ διαφορετικό από το δικό σου know-how. Άρα πρέπει να μπαίνουμε, να το εξηγούμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα όταν λες κάτι... Η ερώτηση του Δημήτρη όμως δεν ήταν για να το καταλάβει ο κόσμος. Ήταν για να το καταλάβω εγώ. Ήτανε μορφή. Ήταν για να το καταλάβω εγώ, γιατί δεν κατάλαβα τι εταιρείες είναι αυτές. Με τι αντικείμενο ήταν αυτές οι εταιρείες και γιατί είχε ανάγκη ο συγχωρεμένος να βάζει μπροστινού. Αυτά ρώτησα. Ναι, βέβαια. Μετά κάνεις ερώτηση. Φυσικά. Αν σου είχε απαντήσει και έχεις 100 απορίες στο ενδιάμεσο, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, γιατί είναι από την αρχή η βάση των δεδομένων που δεν έχω καταλάβει στην απάντηση που δίνεις. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι εγώ για να καταλάβω τι εταιρεία είναι αυτή, γιατί εμείς στη σύσκεψη αναλυτικά είπαμε τι είναι αυτές οι εταιρείες για να καταλάβει ο κόσμος και πώς δημιουργούνται. Είναι διάφορο μορφό. Ωραία. Είναι πάμε τώρα. Είναι και διαφημιστικές, είναι και εκδοτικές. Και πολλές άλλες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν ως διευθυντή. Όπως το εξήγησες, δεν είναι Sony και Dell απατεώνες. Είναι και άνθρωποι του μεροκάματου που μπαίνουν σε μια κέρια θέση. Αυτό. Εγώ, λοιπόν, συνεργάτες που τον εμπιστεύτηκαν. Εγώ λοιπόν θέλω αυτή τη στιγμή, εσύ, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που έχεις αυτό το ρεπορτάζ, θεωρείς ότι αυτή η έρευνα θα φτάσει στο βάθος, εκεί που πρέπει. Πάμε. Είναι βασικό το ερώτημά μου. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ έχω πολλές βασικές ενστάσεις. Διότι δημιουργούμε υψηλές προσδοκίες χωρίς ακόμα να έχουν αποδειχτεί πράγματα. Και ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να αποδεικνύονται. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι γνωρίζουμε και δεν είναι ακριβώς ότι γνωρίζουμε. Έχουμε μια εικόνα, έχουμε μια υποψία, μπορεί να είναι και βάσιμη υποψία. Μέχρι αυτό να αποδειχθεί, και εννοώ και νομικά, και μιλάμε και για την Ελλάδα, υπάρχει τεράστια διαδρομή. Δηλαδή σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Και εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία αν θα έχει ξεκαθαρίσει το αν υπήρξε βρώμικο χρήμα. Πόσο βρώμικο χρήμα υπήρχε, από πού προήλθε, από ποιους και γιατί. Ή αν τελικά ο στόχος είναι απλά να τρομάξουν κάποιοι και να φύγουν από την περιουσία και αυτοί που έχουν το δημοσιογραφικό αρχείο του Τράγκα να το παραδώσουν έναντι της δικής τους στημένης πλέον μετά αθωότητας, της κατασκευασμένης. Που αν τολμάς κιόλας να πεις και κάτι ή αν έχεις πει, θα τρέχεις να πληρώνεις. Όπως η δημοσιογράφος σήμερα που την είδα να εκλιπαρεί για 60.000 ευρώ γιατί της πληστηριάζουν το σπίτι, γιατί ο διευθυντής της εφημερίδας και ο ιδιοκτήτης, ο ένας δεν έχει κάτι στο όνομά του και ο άλλος δεν υπάρχει στον πλανήτη. Θέλω τη βοήθειά σου σε κάτι. Και θέλω να σου καταγγείλω και κάτι. Για να καταλάβει και ο Δημήτρης τα περί δικαιοσύνη. Μιλάμε για κατάντια. Γέλα τώρα και να δεις πώς θα γελάσεις στη συνέχεια. Την Τετάρτη που δεν πήγα στην Ανακρίτρια, που με είχε καλέσει και Παρασκευή και για λόγους φόρτου εργασίας, είχα πάρει 2 αναβολές που με τη σημερινή ημέρα να ήταν 5 εργάσιμες. Δηλαδή πολύ κοντινές. Την έβαλε η δικηγόρος μου πρωί να πάω να επισκεφτώ. Δεν σας είχα πει την υπόθεση. Σας είχα πει ότι σχετίζεται όμως με την Greek Mafia. Είναι από ένα, προήλθε από ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας που η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει κάνει σωρία δημοσιευμάτων. Ίδια υποστηρίζει ότι είναι αποκαλύψεις. Εμπλέκει τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω αντιπαλότητα. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Εμπλέκει συνεργάτες με συμβόλαια θανάτου, αναφέρει ονόματα, βγάζει με προστατευτικά έναν μάρτυρα που υποστηρίζει ότι είναι συνεργάτης στενός πρώην και αστυνομικός του περιβάλλοντος εκεί του Μαξίμου. Σε ποια εφημερίδα αναφέρεστε? Λένε διάφορα πράγματα. Σε ποια εφημερίδα? Κάνω λοιπόν μία δήλωση. Κάνω μία δήλωση, μία καταγγελία λοιπόν δημόσια και λέω δεν είναι δυνατόν να μην ενεργεί αυταπαγγέλτος η δικαιοσύνη με όλα αυτά που καταγράφονται.
Διότι ή δηλητηριάζεται η κοινή γνώμη και προσβάλλεται ο θεσμός του Πρωθυπουργού και την ίδια ώρα ευτελίζεται η ίδια η δικαιοσύνη που δεν αντιδρά, και από την άλλη δεν μπορώ εγώ να διαβάζω όλα αυτά και να λέω μήπως όταν ο Γιώργος Καραϊβάς έχασε τη ζωή του γιατί ερευνούσε τη σχέση της μαφίας, της νύχτας, με πολιτικά πρόσωπα, με επίορκους, με επιχειρηματίες, με παραδικαστικά. Οφείλω λοιπόν να κάνω μία δήλωση ως πολιτικός αρχηγός, αλλά και ως ένας δημοσιογράφος που έχει υποστεί και ο ίδιος διάφορα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος... Έκανα λοιπόν την καταγγελία και κλήθηκα... Πήγε σήμερα. Και τι έγινε? Για να καταθέσω. Πάω λοιπόν στην Ανακρίτρια. Δεν φταίει η Ανακρίτρια. Αυτή την εντολή είχε από την εισαγγελέα. Υποτίθεται ότι λειτουργεί σαν αυτοεπαγγελματία. Και ξέρετε τι μου ζήτησε? Μόνο το φύλλο της μιας εφημερίδας. Λέω, συγγνώμη, δεν το έχω μαζί την έντυπη έκδοση. Υπάρχει όμως καταγεγραμμένη. Να σας την περάσω στο email τώρα, να την έχετε ηλεκτρονικά. Υπάρχουν κι άλλα δημοσιεύματα. Υπάρχουν και ηχητικά. Μου λέει, όχι, η εντολή είναι να μας φέρετε την εφημερίδα. Λέω, ωραία, να ολοκληρώσουμε την κατάθεσή μου, να εκκρεμεί μόνο το φύλλο και να σας διευκολύνω να πάω να τη φέρω την εφημερίδα. Και μου λέει, όχι, ο εισαγγελέας μου λέει, μόνο να φέρετε την εφημερίδα, δεν σας θέλουμε κάτι άλλο. Καταλάβατε τώρα. Εγώ έγινα courier. Ψάχναν για κλητήρα να τους πάει την εφημερίδα. Γελάω. Ο πολιτικός αρχηγός, το ενδιαφέρον τους ήταν, όχι αν ξέρει κάτι, για ποιους λόγους ανησυχεί, για ποιο λόγο έκανε την καταγγελία. Βασιστήκατε σε ένα δημοσίευμα, γι' αυτό σας το ζήτησαν. Βασιστήκατε σε ένα δημοσίευμα από το Μακελιά. Να ζητήσουν από την εφημερίδα να τους πάει την εφημερίδα. Να δώσει τα στοιχεία. Λοιπόν, πάρει μου. Μα είμαστε με τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζει ο χρόνος. Με πιέζει ο χρόνος πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχουν έρθει καλεσμένοι εδώ και πρέπει να μπουν αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και φυσικά, συγγνώμη, Ζήνα, δεν έχω επιστρέψει. Εγώ θα στείλω ένα email να τους πω να πάνε να βρουν μόνοι τους την εφημερίδα. Τέλεια. Καλά, ξεμπερδέματα πάρει. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ένα σχόλιο σύντομο. Επειδή όλο αυτό το θέμα μου δημιουργεί μια απέχθεια ανθρώπινη, υπό την έννοια ότι μπαίνουμε στον κουβά όλοι οι δημοσιογράφοι, νομίζουν όλοι ότι είμαστε λαμόγοι, ότι τα παίρνουμε, ότι μαύρα χρήματα, ιστορίες από εδώ και από εκεί. Ξέρεις γιατί θλίβομαι περισσότερο? Γιατί ακούω για χορό εκατομμυρίων και έχω δικούς μου συνεργάτες οι οποίοι είναι ακόμα πλήρωτοι από το Μακαρίτη. Και μιλάμε για παιδιά 600, 700 και 800 ευρώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα πούμε και στο θέμα της κακοποίησης. Έχουμε και το θέμα του προπονητή. Να δούμε να τα προλάβουμε όλα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής το θέμα για την κακοποίηση. Το CSI και το Γίνε Άνθρωπος είναι εδώ. Η Κέλλη Ιωάννου είναι εδώ. Κέλλη μου, χρόνια πολλά για χθες. Δεν το ήξερα ότι το Κέλλη είναι Καλλιόπη, αλλά μου το είπαν οι συνεργάτες μου. Όσο μεγαλώνω, θέλω να το αλλάξω μεταξύ. Να γυρίσω στο Καλλιόπη. Καλλιόπη, εμένα μου αρέσει. Ναι, είναι πιο ωραίο. Κάθε φορά που σε συναντώ, Αλεξάνδρα μου. Θέλω να σου κάνω πολλές αγκαλιές, αλλά ξέρω ότι πρέπει να έχεις περισσή δύναμη και οι αγκαλιές φέρνουν δάκρυα, φέρνουν πολλά, και ξέρω ότι για να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, πρέπει να βγάλουμε πολύ δύναμη από μέσα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά είσαι εδώ για το Γίνε Άνθρωπος, για να γίνουμε όλοι οι άνθρωποι τελικά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μαζί μας ο Αντώνης Αγγελίδης, μουσικός συνθέτης. Και Αντώνη μου, έχεις γράψει δύο υπέροχα τραγούδια τα οποία θα τα ακούσουν σε λίγο, γιατί έχουμε φτιάξει έτσι ένα ωραίο βίντεο όπου πολλοί πρωταγωνιστές έχουν συμμετάσχει σε αυτό, όχι μόνο της ζωής αλλά και του θεάτρου, και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτό το Γίνε Άνθρωπος που έχετε φτιάξει παρέα και που το σχεδίαζες όλο αυτό το διάστημα, Καλλιόπη μου. Και που είσαι και η νονά του, και οφείλω να το λέω και θα το λέω, γιατί
Ξέρεις, Ζήνα μου, πολλοί προσεγγίζουν τα θέματα όταν είναι on top στην ατζέντα, όπως λέμε δημοσιογραφικά, αλλά λίγοι είναι αυτοί και εσύ ήσουν από την πρώτη στιγμή κοντά μας να δίνεις έμφαση σε όλον αυτόν τον αγώνα, ο οποίος έχει πλαισιωθεί από νέους ανθρώπους και από αυτές τις... Εμένα, ξέρεις από που μου προέκυψε όταν κάναμε κουβέντα, γιατί σκεφτόσουν αδιάφορα και εκείνη την ώρα ήμασταν σε μια μεγάλη σύσκεψη, σηκώνω το κεφάλι μου και της λέω όχι. Θα είναι το γίνε άνθρωπο. Ναι. Ναι, ξαφνικά το ήσουν παρούσα. Γιατί πραγματικά αυτό το γίνε άνθρωπο το έχουμε ανάγκη. Και αυτή η εκπομπή το αποδεικνύει καθημερινά, γιατί όταν τους λέμε κάτι, αμέσως συμβάλλουν όλοι για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Ναι. Υπάρχουν και εκείνοι που εντάξει, θα έχουν μια άλλη στάση. Αλλά μην μένουμε σε εκείνους, να μένουμε σε αυτούς που με το γίνε άνθρωπο γίνονται άνθρωποι και τελικά αλλάζουν τρόπο συμπεριφοράς. Ακριβώς έτσι είναι, και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που μας παρακολουθεί με τι έχει να κάνει αυτός ο οργανισμός, ξεκίνησε με αφορμή την δολοφονία της Γαριφαλιάς μας, με την οποία μας συνδέει και προσωπική σχέση με την Αλέκα, αλλά συσπηρωθήκαμε γύρω από αυτό, γιατί είπαμε ότι όλος αυτός ο πόνος, και όταν γίνεται κάτι σε δικό σου άτομο, δεν μπορείς να απαντήσεις το γιατί. Γιατί να συμβεί σε μένα. Οπότε όλο αυτό το ερωτηματικό κάπου έπρεπε να διοχετευτεί, να βρούμε μία δύναμη, να πούμε ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό το πράγμα σε άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι συμβαίνει και ξανασυμβαίνει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε το ρόλο του κράτους, ούτε της αστυνομίας, ούτε του Υπουργείου, ούτε κανενός. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο ανθρώπινοι. Γιατί όλοι γεννιόμαστε άνθρωποι, λίγοι είναι αυτοί όμως που μένουμε. Και θα πω κάτι τελευταίο, ότι πολλές φορές προετοιμάζουμε τα παιδιά μας, τώρα είναι και εν ώψη Πανελληνίων, θέλουμε οι γονείς να φέρουν 20, 15, 35, 5 και ξεχνάμε τα βασικά. Να είναι το παιδί μου ένας άνθρωπος, ένας πολίτης που να είναι ευτυχισμένος και η ευτυχία του να μην προκαλεί κακό. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει μπει στα σχολεία μας. Η ενσυναίσθηση είναι ένα μάθημα που σε όλες τις χώρες πλέον διδάσκεται. Ελπίζω πέρα από τον δικό μας τον εθελοντικό αγώνα να εισακουστεί και αυτό. Το σημαντικό είναι ότι όλο το ξεκινήσατε με αφορμή τις γυναικοκτονίες. Είπες πριν, η κόρη της Αλέκας, η Γαριφαλιά, ήταν αυτή που σας έδωσε ουσιαστικά το κόκκινο λαμπάκι, το πράσινο λαμπάκι. Δηλαδή υπήρχε ένα κόκκινο και ανάψατε παρέα το πράσινο για να προχωρήσετε. Αλέκα μου, ξέρω ότι σου είναι δύσκολο να μιλάς. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να μιλήσεις και μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο, πόσο δύναμη τελικά χρειάστηκε να βγεις με το πρόσωπό σου και να μιλάς κάθε φορά που το γίνε άνθρωπος σε χρειάζεται, για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι και οι μανάδες να καταλάβουν τι παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν, τι άντρες πρέπει να μεγαλώνουν και πώς τα κορίτσια να αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που πάει λάθος στη σχέση. Έτσι ακριβώς είναι, και πρέπει όλοι να καταλάβουμε και μέσα από την οικογένεια να ξεκινήσει αυτό πρώτα, ότι όταν μεγαλώνουμε ένα παιδί, δεν μεγαλώνουμε απλά ένα παιδί δικό μας. Μεγαλώνουμε την αυριανή κοινωνία. Αυτό το παιδί θα βγει στην κοινωνία. Πρέπει να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Πρώτα στον εαυτό του και μετά για τον κόσμο δίπλα του. Να μην περνάμε στα παιδιά αντιλήψεις ότι ο διπλανός είναι κτήμα του. Ο διπλανός του είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Θέλει πάρα πολύ δουλειά μέσα από την οικογένεια, μέσα από την εκπαίδευση, από την παιδεία, από το κράτος, το οποίο το ίδιο μας ασκεί βία. Ξέρεις τι θέλω να καταλάβει ο κόσμος? Ότι καμιά φορά λένε, πού βρίσκεις τη δύναμη και τα λες αυτά. Καλά, δεν είσαι μάνα εσύ, δεν πενθείς, δεν μπορείς να κάτσεις στο σπίτι σου, τι θέλεις και παίρνεις τους δρόμους. Δεν καταλαβαίνουν όμως πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο που χάνει τον άνθρωπό του να το μετουσιώσει αυτό σε δημιουργία, για να μην έχουμε άλλους άντρες ατράπηδες, άλλους άντρες γυναικοκτόνους, άλλους άντρες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ελέγχουν το σύζυγό τους. Δεν θέλουμε να μας πούνε πώς θα πενθήσουμε. Το πένθος για τον καθένα μας είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Εγώ έχω επιλέξει να πενθήσω έτσι. Το πένθος μου να το μοιραστώ μαζί σας. Να είναι το κορίτσι μου το τελευταίο. Που δεν είναι, δυστυχώς. Να είμαι εγώ η τελευταία που δεν είμαι, δυστυχώς. Αλλά το εύχομαι πραγματικά. Και γι' αυτό βγαίνω μπροστά.
Ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο να κάτσεις σε ένα σπίτι κλειδωμένος και να μην σε νοιάζει τίποτα. Όμως, επειδή έχω και άλλα παιδιά και επειδή μέσα από αυτό έχω γεμίσει παιδιά στην αγκαλιά μου. Έχουμε γίνει οικογένεια όλοι πλέον. Δηλαδή, τα μηνύματα που παίρνω στο κινητό μου από νέα παιδιά είναι συγκλονιστικά, που προσπαθούν να με παρηγορήσουν, να μου πούνε μια καλή κουβέντα, να μου πούνε ότι δεν είμαστε όλοι έτσι, ότι θα έρθουμε στην παρέα σας να προσπαθήσουμε να σωθούν άλλα κορίτσια, άλλα γόρια, γιατί η βία μας αφορά όλους. Δεν είναι μόνο για τα κορίτσια, είναι και για τα γόρια. Κάτι θέλει ο Θανάσης να πει. Θα ήθελα να πω ότι όλα ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια, όπως είπε νωρίτερα και η κυρία, από τον μπαμπά και από τη μαμά. Θα τολμήσω να πω και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολλοί σήμερα, στη σημερινή κοινωνία, πολλοί που είναι γονείς που δεν θα έπρεπε να είναι γονείς. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει μια σχολή γονέων. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε κάποιοι να εξετάζονται ψυχιατρικά. Ειλικρινά το λέω αυτό, ίσως να είναι και αντιδεοντολογικό, αντισυνταγματικό, αντί. Θα μπορούσε να πει ο καθένας. Γιατί η πηγή των κακών είναι αυτή. Βλέπεις ότι ο άλλος δεν είναι ικανός να γίνει πατέρας. Θα μου πείτε, μπορείς να του στερήσεις αυτό το δικαίωμα? Ένα θέμα. Το θέμα είναι γιατί επιλέγει κάποιος πατέρα, να γίνει γονέας. Γιατί επιλέγει έτσι, να γίνει γιατί γονέας. Γιατί στην εποχή των social media βλέπουμε και πολλούς γονείς οι οποίοι γίνονται γονείς και το παιδί λειτουργεί σαν αξεσουάρ. Πάντως, το παρκάρει μπροστά σε έναν υπολογιστή από τα πέντε του. Αυτό, ναι, ναι. Έτσι και ασχολείται με οτιδήποτε με το άλλο. Με τον καθρέφτη του. Και θα φτάσω να πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη, Ζήνα, είναι λίγο τραβηγμένο. Εάν ένα πρωινό επισκεφτείτε κάποια ξενοδοχεία στους Καραμαγκά, θα δείτε και μπαμπάδες και μαμάδες. Και τα παιδιά είναι παρκαρισμένα. Ή στα σπίτια σαν υπολογιστή, ή στον παιδικό σταθμό, ή στην νηπιαγωγείο, ή στο σχολείο. Αυτοί όμως λέγονται γονείς. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Βεβαίως τα εγκλήματα εδώ τα περισσότερα γίνονται από τους άντρες εναντίον των γυναικών. Είναι όμως εγκλήματα. Έχει δίκιο σε αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι και ένα αγόρι σκοτώνει τη μάνα του στο τέλος από μίσος, γιατί όταν την ήθελε δεν ήταν κοντά του. Βεβαίως. Κάτι θέλεις, Αντώνη? Όχι, όχι. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Θέλω όμως να πω το εξής. Σχολή γονέων υπάρχει? Εμείς έχουμε μεριμνήσει αυτοβούλως να υπάρχουν για αυτή η σχολή μέσα από το γυναιάνθρωπος και να γίνονται μαθήματα δωρεάν. Αλλά τα στηρίζουμε όλα αυτά μόνοι μας. Αυτό όμως εθελοντισμό. Θα πρέπει να βγει προς τα έξω. Ακριβώς. Εδώ όμως θα πρέπει να μπει η πολιτεία θεσμοθετημένα. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτή την κατεύθυνση, για να μην φτάσει στο σημείο να πω και υποχρεωτικότητα. Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε και την Ελένη Κρεμασιώτη που είναι στην παρέα σας όλες αυτές τις ομιλίες που κάνετε, που είναι η μητέρα της Ερατούς, έχει έρθει και έχει κάτσει εδώ στον καναπέ. Αλλά για πρώτη φορά και η Ρόζα Φωτιάδου που είναι η μητέρα, ξέρετε που έχουμε αναδείξει στο σούπερ μάρκετ την δολοφονία που πήγε ο αστυνομικός και σκότωσε τη γυναίκα του και σκότωσε και την υπάλληλο του σούπερ μάρκετ. Η μητέρα αυτής της γυναίκας που ουσιαστικά τη σκότωσε επειδή γιατί νόμιζε ότι την καθοδηγούσε. Να. Για να δούμε τι μας είπαν. Κι έτσι δεν θα μου λείπει το βλέμμα σου, θα απαντάει στο γιατί. Έχασαν τα κορίτσια τους μέσα σε μία στιγμή και τώρα ενώνουν τις φωνές τους σε μία καμπάνια για ενημέρωση και επαγρύπνηση όλων. Οι μητέρες των δολοφονημένων γυναικών στη χώρα μας συμμετέχουν στην εκστρατεία «Γίνε άνθρωπος», μια πρωτοβουλία της Κέλλης Ιωάννου. Αφορμή για τη δημιουργία της καμπάνιας αυτής στάθηκε η γυναικοκτονία της Γαριφαλιάς που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο και δώσε το έναυσμα για τη δημιουργία αυτής της ιδέας πως τα μάτια δεν μπορούν να μείνουν άλλο κλειστά και πως καμία μορφή βίας δεν είναι πια αποδεκτή. Αρρωγός αυτή την προσπάθεια και η μητέρα της Ερατούς, της κοπέλας που δολοφονήθηκε στη Μυτιλίνη από τα χέρια του πρώην συζύγου της, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν η μικρή τους κόρη. Το «Γίνε άνθρωπος» δημιουργήθηκε από μια ομάδα εθελοντών παιδιών που έχουν δώσει ψυχή και σώμα και εργατόρες για τη δημιουργία του, με αφορμή τη δολοφονία της Γαριφαλιάς, αλλά αιτία όλες οι γυναίκες, όχι μόνο που δολοφονήθηκαν, αλλά και όλα τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα βίας. Ο πόνος μας δράσει.
Επιπλέον όμως, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέμε όλες μας και το αισθανόμαστε όλες μας, δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τις άλλες μαμάδες στο πλευρό μας. Ενώνουμε τις φωνές μας και μέσα από το γίνε άνθρωπος, για να πετύχουμε κάτι καλό, να αλλάξει κάτι, έστω και ένα πράγμα. Να σωθεί έστω μία ανθρώπινη ζωή. Γίνε άνθρωπος βροντοφωνάζει και η μητέρα της Σοφίας, της νεαρής μητέρας που δολοφονήθηκε μαζί με τη φίλη της στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, όταν ο ενδιαστάσεις σύζυγος της φίλης της πυροβόλησε τις δύο γυναίκες εν ψυχρό. Η ίδια ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο και να δώσει μια απάντηση στο γιατί έχασε τόσο ξαφνικά και άδικα το παιδί της. Όπως θα πει στην εκπομπή μας και την Εύη Γιαρκιά, ο δράστης δεν γνώριζε την κόρη της, ωστόσο δεν δίστασε να αφαιρέσει τη ζωή της. Είμαι η Ρόζε Φωτιάδου, είμαι η μαμά της Σοφίας της Σαββίδου, η οποία δολοφονήθηκε από τον αστυνομικό. Μπορώ να πω παράπλευρη απώλεια, που πήγε να σκοτώσει τη σύζυγό του και μαζί με αυτή και την κόρη μου, που κάναν διάλειμμα στο σούπερ μάρκετ. Από ό,τι είπε την κόρη μου δεν την αγνώριζε στο δικαστήριο. Τώρα γιατί την πυροβόλησε με τόσες σφαίρες δεν μπορώ να καταλάβω. Στην Ελλάδα τα θεμέλια ακόμα δυστυχώς υπάρχουν ισχυρά της πατριαρχίας και κατά τα άλλα δηλώνει γονιός. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι γονιός είναι. Κόρη σου έφυγε από τη ζωή αλλά άφησε πίσω... Ένα παιδάκι που ήταν τότε 5 χρόνων, 7 είναι σήμερα, που το μεγαλώνουμε εγώ με τον μπαμπά του εννοείται. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε πάρα πολύ για να βγει ένα ισορροπημένο παιδάκι. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένο, είναι αλήθεια. Αγαπάει τα ζώα, προσέχει τα πάντα. Είναι πολύ ευαίσθητος. Μου κάνει εντύπωση όταν περπατάει στον δρόμο με την τρόλα ή τσάντα που πάμε στο σχολείο το πρωί, όπου υπάρχει σειρά με μυρμήγκια, τη σηκώνει και τα προσπερνάει, γιατί είναι κρίμα να τα πατήσουμε. Σε είδαμε στο δικαστήριο για τη δίκη της Ελένης στο Παλούδι. Συμμετέχεις ενεργά και στο Γίνε Άνθρωπος. Ένιωθα μεγάλη οργή και μεγάλη πικρία και μεγάλη αγανάκτηση. Είχα χάσει την πίστη μου προς όλα. Και προς τους ανθρώπους και προς το Θεό και προς τα πάντα. Και τώρα ακόμη είμαι οργισμένη. Και νομίζω και όλες οι μαμάδες και μέσα από αυτή την πικρία και από αυτή την οργή βγαίνουμε να φωνάξουμε πλέον μέσα από αυτά τα κορίτσια που χαθήκαν άδικα να βγει κάτι ουσιαστικό. Εγώ μόνο συγχαρητήρια έχω να σας πω, Κέλλη, Αλέκα, για όλα αυτά και στη μαμά της Ερατού, στην Ελένη μας, αλλά και στη Ρόζα, την μητέρα της Σοφίας, σε όλες τις μανούλες που ενωθήκατε και τώρα έτσι θέλω να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στο Γιάννη τον Τοπαλούδη και στην κούλα μας που και αυτοί παρότι είναι μακριά μπαίνουν. Τώρα θα έρθω όμως στον Αντώνη, γιατί θέλω να το κλείσουμε όλο αυτό, όλη σας αυτή την προσπάθεια, γιατί προσπαθήσατε να το ραφινάρετε, να μπορέσει δηλαδή να περάσει στον κόσμο έτσι πολύ, πολύ ζεστά, πολύ αγκαλιαστά και πολύ όμορφα. Στα προηγούμενα ρεπορτάζ ήταν η Εύη Γιαρκιά που ήρθε και συνάντησε τις άλλες μανούλες. Εδώ τώρα έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ η Μαρία Μανουσαρίδου. Να το δούμε και έρχομαι έτσι στη δική σου σκέψη, Αντώνη. Παρακαλώ. Τα πάντα στο γιατί. Κι ήρθε η ώρα να προσπαθήσεις και πάλι να κλείσεις την πόρτα για να ανοίξει η άλλη. Γαρίφαλος στην άμμο και πιο δυνατός είναι τα δύο τραγούδια της εκστρατείας της καμπάνιας Γίνε Άνθρωπος. Δύο τραγούδια σε στίχους και μουσική του Αντώνη Αγγελίδη. Στη ψυχή μου θα κυλάει το αίμα σου. Το τραγούδι «Γαρίφαλος στην άμμο» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2021 με αφορμή τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλιάς στη Φολέγανδρο. Ο δημιουργός Αντώνης Αγγελίδης κατάγεται από την ίδια περιοχή με τη Γαρυφαλιά. Ενώ στο βίντεο κλιπ συμμετέχουν η μητέρα της Ερατούς, η μητέρα, η αδελφή και φίλοι της Γαρυφαλιάς, αλλά και εθελοντές από το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας. Το δεύτερο τραγούδι του Αντώνη Αγγελίδη, «Πιο δυνατός», παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό στο δεύτερο συνέδριο του «Γίνε Άνθρωπος». Το τραγούδι «Πιο δυνατός» τονίζει πως μέσα από κάθε δυσκολία καλούμαστε να ενωθούμε όλοι και να βγούμε πιο δυνατοί.
Στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί, ανάμεσά τους η Λουκία Πιστιόλα, η Αντιγόνη Κουλουκάκου, η Ζεταδούκα, η Μπέτη Λιβανού, η Ιβόνη Μαλτέζου, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Σάρα Εσκενάζη, η Νίκη Σερέτη, ενώ το τραγούδι ερμηνεύει μαζί με τον Αντώνη Αγγελίδη και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Τσιμούρης. Χρόνος, αγάπη μου, μεσθώνει τα πάθη μου, σου το πα εδώ και καιρό. Αντώνη, τι ωραία δουλειά. Ευχαριστώ, Ζηνόμου, πάρα πολύ. Πραγματικά, δεν ξέρω, αλλά με βάζεις κατευθείαν στην ψυχή των γυναικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για όλα. Ο σκοπός αυτός είναι, αυτή είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι να προσπαθήσουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μετουσιώσουμε αυτόν τον πόνο, να βρούμε δύναμη και μέσα από την τέχνη και μέσα από τη μουσική, να μεταδώσουμε ένα μήνυμα. Αυτή ήταν η προσπάθειά μας, ο σκοπός μας. Και θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι εδώ, ότι τα τραγούδια αυτά, το γαρίφαλο στην άμμο, όπως και το πιο δυνατός, δεν θα ήταν φυσικά αυτό που είναι και δεν θα μας δινόταν ποτέ η ευκαιρία αν δεν υπήρχαν και άνθρωποι που τα πλαισίωσαν, τα αγκάλιασαν και τα αγάπησαν μαζί με εμάς. Και έτσι ενδεικτικά να αναφέρω ο Κωνσταντίνος Τσιμούρης που κάναμε τον ντουέτο, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, ο Χρήστος Ωνινιός που έκανε την παραγωγή, όλοι αυτοί οι εξαιρετικοί ηθοποίοι που αγκάλιασαν και αγάπησαν και αυτό το τραγούδι μαζί μας και μας βοήθησαν να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχουμε μαζί με τα τραγούδια, μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα και όλες τις μανάδες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας στέκονται δίπλα μας και μας βοηθούν μαζί με τα τραγούδια να μεταφέρουμε το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Δαμιανός. Από το πρωί παρακολουθεί την απολογία του προπονητή της πρώτης δίκης του Μητού. Μας έχει στείλει όλα όσα έχει πει Δημήτρη μου. Να ακούσουμε και αμέσως μετά ό,τι υπόλοιπο να το συμπληρώσει. Παρακαλώ. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα η απολογία του προπονητή ιστιοπλοείας. Ο ίδιος έκανε μια εισαγωγή για τον έρωτα αλλά και την αγάπη. Η αγάπη και η αλήθεια έχουν ένα κοινό παρανομαστή, την υπομονή. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την κατηγορία του βιασμού. Είναι κάτι που δεν με αντιπροσωπεύει σε καμία έκφραση και με κανένα τρόπο, όπως και αν το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Βία στον έρωτα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει γλυκό χωρίς ζάχαρη, όπως δεν υπάρχει μέρα χωρίς ήλιο. Εγώ, σαν χαρακτήρας, όταν αισθάνομαι ερωτευμένος, δεν δένομαι συναισθηματικά με κάτι που δεν αναπνέει. Αυτά είναι πρόσκαιρα. Όταν είμαι ερωτευμένος, ποτέ δεν υπάρχει βία. Τσακωμός, ναι, αλλά ποτέ βία. Είμαι υπέρ των κινημάτων. Αγαπάω το Me Too. Στην Τρίπολη δεν μπορώ να κάνω παρέα με κανέναν κρατούμενο αν έχει σηκώσει χέρι στη γυναίκα του. Αν δεν σου κάνει χωρίς έτην, δεν τη χτυπάς. Επειδή η Αμαλία ήταν ανοικοκύρευτη, δεν ήξερε να μαγειρεύει, της έλεγα θα μαγειρεύω εγώ. Το μόνο που θέλω είναι να διαβάσεις, έλεγα. Θα δουλεύω εγώ για σένα και θα γίνω ο δρόμος που θα περπατήσεις. Αμαλία, αμαλάκι μου, όπως έλεγα. Όχι βία. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να ξυπνείς με την κοπέλα σου, να κλείσεις κουρτίνες και να πάρεις μαζί σου ένα όπλο. Το δικό μου όπλο είναι ένα κλαδευτήρι, το έπαιρνα και πήγαινα στον κήπο. Έκοβα τα λούδια και τα πήγαινα στο σπίτι. Μια σακούλα γεμάτη τριαντάφυλλα. Να ετοιμάσει ένα ωραίο πρωινό με καρύδια και μέλι, να στύψει μια πορτοκαλάδα και να πας να την ξυπνήσεις, να της πεις καλημέρα. Αυτά στη βία δεν χωράνε. Ο πρώτος έρωτας της ζωής μου. Όχι βία. Πες το αποτυχία, όχι βία. Στην απολογία του, ο προπονητής ιστιοπλοείας ανέφερε πώς γνώρισε την Αμαλία. Ο επόμενος προπονητής ήταν πιο γυαλιστερός για τον μπαμπά σου. Έκανε ένα τεράστιο λάθος να σε βάλω στον έρωτα γρήγορα. Δεν ήρθα εδώ να με χειροκροτήσετε, δεν είμαι εγώ το θύμα. 8 χρόνια διάβασα τον Ερωτόκριτο. Δεν γίνεται να το διαβάσεις και να ταυτίζεσαι με τη βία. Ναι, στις κακοποιημένες γυναίκες. Τις αγαπάω όλες. Όχι τον ξεφτύλα που σηκώνει χέρι στη γυναίκα του, είναι κενός, ρηχός, ένα μηδενικό. Όταν γνώρισα την Αμαλία, ήμουν προπονητής στο Δίλεση και είχαμε δώσει κάποιους αγώνες στον Οροπό. Εκεί γνωριστήκαμε τα στελέχη του ομίλου και ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 2009. Ήταν πάρα πολλά παιδιά, περίπου 40. Ήταν αδύνατο να το διαχειριστώ. Ήθελα οι αθλητές μου να πάνε καλά για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να μπω και στη μύτη των άλλων προπονητών. Η Αμαλία ήταν μια κοπέλα αρκετά παχιά για την ηλικία της. Το χρησιμοποιούσα σαν παράδειγμα ως προπονητής. Ήταν 68 κιλά το 2009, όπως μου είπε ο μπαμπάς της. Με ρώτησε αν το έχει και το απάντησε 68 κιλά είμαι εγώ. Δεν προσβλήθηκε και γι' αυτό του μίλησα ευθέως. Αν αδυνατήσει, μπορεί να κάνει καλή καριέρα, είπα. Συμπαθηθήκαμε και κάναμε παρέα με τον μπαμπά της, ο οποίος άρχισε να την παροτρύνει να δυνατίζει. Η Αμαλία ερχόταν στις προπονήσεις ανελιπώς. Δεν είχαν προπόνηση ούτε με 38 πυρετό. Θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει μόνη της να κάνουμε προπόνηση. Ήθελε να με ξεμοναχιάσει. Το 2010 ψήλωσε απότομα και έγινε μια χαρά το σώμα της. Ήταν μια μεγαλοκοπέλα, δεν ήταν η κατηγορία της. Δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί ένα παιδί με 45-50 κιλά. Ήταν ψηλή και αρχάρια ακόμα. Δεν μπορούσε να χτυπάει μετάλλια. Έχω ένα παράπονο από την ανακρίτρια. Ανέφερε ένα γεγονός και δεν το κατέγραψε καν.
Το 2010 μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ξημερώματα από το κινητό του μπαμπά της Αμαλίας και έλεγε «Σ' αγαπώ, μην το πεις του μπαμπά». Αυτό το 2010. Την άλλη μέρα πήγα και το έδειξα στους γονείς. Σκέφτηκα ότι ίσως το έχει στείλει η μαμά. Όχι, δεν το έστειλε αυτή, αλλά πανηγύριζε. Για την εκδήλωση του έρωτα της κόρης της. Πόσο σας αγαπάω εδώ μέσα όλους σας. Όλους. Ακόμα και τους διώχτες μου. Έχω μια κίτρινη κορδέλα ακόμα, Αμαλία μου. Αμαλάκι μου. Που μου τη χάρισες όταν προκρίθηκες στο Χρυσό Στόλο. Γιατί, ρε. Θέλω να σας πω πόσο ευτυχισμένος και τυχερός αισθάνομαι όταν σας είδα στο πρόσωπο, κύριε δικαστές, και είδα ότι είστε ωραίοι. Θα μου βάλετε την ποινή που πρέπει. Έκανα ένα λάθος και μίλησα με ένα δημοσιογράφο για το θεατρικό στη φυλακή. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται και πέρασα πειθαρχικό. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, ακούω συνέχεια αυτό το αμετανόητος. Υπάρχει συναισθηματική και οντολογική μετάνοια. Έχω μετανιώσει για κάθε κύτταρο τον κεφάλου μου. Δικαίως βρίσκομαι εδώ. Όπως πληρώνεις πρόστιμο όταν περνάς κόκκινο. Δεν πρόκειται να μετανιώσω για το συναίσθημά μου. Η αγάπη ποτέ δεν λαθεύει. Δεν χρειάστηκε να έρθω εδώ να σας πω μετάνιωσα. Έπρεπε όμως να τιμωρήσω εγώ τον εαυτό μου. Ο πατέρας του Άγιο Όρος με βοήθησε να αποφασίσω. Τέρμασε ερωτικές σχέσεις εκτός γάμου. Σχέσεις έκανα, αλλά δεν μπορούσα να συνευρίσκομαι αν δεν ήμουν φουλ ερωτευμένος. Δυστυχώς η Αμαλία έγινε παράδειγμα και έβαλα τον πύχη εκεί, τόσο ψηλά στο 10. Όλες οι κοπέλες που είστε εδώ μέσα, τώρα να ξέρετε ότι δεν μπορώ να νιώσω ξανά τόσο πολύ. Όταν κάνεις ένα λάθος, πρέπει πρώτα να το δεχτείς τον εαυτό σου και να σπάσεις τον εγωισμό. Εγώ έκανα το λάθος, όχι η Αμαλία. Εννοείται ότι αυτή δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έχω κανένα φετίχ με τις ανήλικες. Δεν μετανιώνω για τίποτα συναισθηματικά. Ήταν η κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Από το 2012 ξεκίνησε μια συζήτηση με τη μητέρα της Αμαλίας για το αν μπορώ να δω την Αμαλία ως μελλοντική μου σύζυγο. Δημήτρη μου, έχει ολοκληρώσει ή υπάρχουν και άλλα επιπλέον? Έχει ακόμα σε εξέλιξη, είναι, Ζήνα, η απολογία του κατηγορουμένου. Αυτή την ώρα δέχεται ερωτήσεις από τον εισαγγελέα και πρέπει να σου πω ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία είδαμε στις κάρτες και πράγματι υπόθηκαν μέσα στο δικαστήριο, έχει ιδιαίτερη σημασία να μεταφέρουμε και το ύφος με το που ξεκίνησε την απολογία του ο κατηγορούμενος. Ήταν σαν να απευθύνεται στην καταγγέλουσα, στην Αμαλία, στην κοπέλα η οποία έχει καταγγείλει πως έπεσε θύμα βιασμού κατά εξακολούθηση στην ηλικία των 12 και 13 ετών είναι από τον προπονητή της. Είναι μέσα η Αμαλία στην αίθουσα? Είναι μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας. Έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις να αντιδρά αρνητικά. Δεν έχει όμως εκφράσει κάτι φωναχτά. Μάλιστα. Μόνο η μητέρα της Αμαλίας εκφράστηκε σε κάποια φάση και ζήτησε ο πρόεδρος να περάσει εκτός της αίθουσας για να ηρεμήσει. Είναι πολύ ο τρόπος με τον οποίο ο κατηγορούμενος απευθύνεται, εκτός του ότι φωνάζει πολλές φορές και κλαίει μιλώντας για αυτά τα συναισθήματα. Φάνηκε, Δημήτρη μου, από τον τρόπο που το αποτύπωσες αυτό που συμβαίνει μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Γεια σας, αύριο εδώ πάλι.